Και κοντά μας, τη γραμμή μας, έχουμε φίλο εκλεκτό. Το Γιάννη τον Παπαφθοράτο. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλησπέρα. Και στο φίλο το Σπύρο. Γεια σου Γιάννη μου. Καλησπέρα. Αυτός, έλα πιο κοντά στο ακουστικό σου για να σε ακούμε καθαρά. Βεβαίως. Εντάξει. Νομίζω είμαι πιο κοντά τώρα, με ακούτε. Σε ακούμε καλά, ναι. Ο Άλεξ Μίνας Σεπτέμβρης. Με έναν παράξενο τρόπο. Σεπτέμβρη έχουμε μαύρες επαιτίους. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας ...60 χρόνια πίσω, μπορεί και λίγο παραπάνω, φτάνουμε στην πολύ αγαπημένη πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Από Σεπτέμβρη μήνα, τέτοιες μέρες ξεσπάν οι απίστευτες επιδρομές του τουρκικού όχλου στα ελληνικά σπίτια, ιδρύματα, μαγαζιά, εκκλησίες. Μπορούμε να πάμε λίγο. Μέρα. Τι πράγμα? Είναι μια μαύρη μέρα, ναι, θέλω να σας διακόψω. Είναι μια μαύρη νύχτα μάλλον για την ακριβή σημερινή. Ναι, είναι σαν και αυτή τη νύχτα την οποία μας την ανήγγειλε προχθές ο διαβόητος Ετζεβίτ, ο οποίος είπε μια νύχτα, κάποια νύχτα θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έτσι υπογραμμένος, όπως μου λέει και ο Θανάσης, να βλέπεις το συγκεκριμένο μαλάκα κάθε πρωί να βγαίνει στα μικρόφωνα, να σκούζει, να απειλεί, να επετίθεται και τουλάχιστον πάει στο διάλο. Θέλετε να τον βγάλετε, βγάλτε τον. Αφού παλεύετε να καλλιεργήσετε όλα εκείνα τα οποία το ΕΛΙΑΜΕΠ αντιπροσωπεύει, βγάλτε τον. Αλλά μην ακούμε και τη φωνή του. Ακούμε αυτή τη στριγκή, απέσια φωνή που με παραπέμπει σε άλλες εποχές. Βάλε υποτίτλους από κάτω. Και άστο να σαν τον Καραγκιόζη να νοικοκλίνει τα χέρια, να μου τζώνει, να δείχνει. Απίστευτο πράγμα. Ξυπνάς το πρωί την Ελλάδα 8 η ώρα, βγάζοντας εκείνο το φουκαρά που δεν τολμάει να μιλήσει από την Κωνσταντινούπολη, σου λέει ότι και πω κάτι παραπάνω, με γραπώσανε. Με γραπώσανε και με ξαφανίσανε. Άσε λοιπόν να λέω αυτά που λένε εδώ οι Τούρκ. Θες να το κάνεις, να το κάνω. Μην μας βγάζεις τον Μπαγλαμά κάθε πρωί να σκούζει, να απειλεί, να περπατήσει δεν μπορεί. Τον εβλέπεις και ένα σαν να βλέπεις συμπαζή με ποδάγρα. Βάλε υποτίτλους από κάτω. Πάμε λοιπόν. Σεπτέμβρη και νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μία αναφορά, να πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν 22 Δεκεμβρίου του 1953. Ο φίλος Σπύρος ξέρει πολύ καλά τι έγινε τότε. Για τους ακροατές σας, είναι η περίφημη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου, με τον Άντονι Ίντεν, τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχετε incognito στην Αθήνα, αναρρώνει μετά από μια χειρουργική επέμβαση, και ο Παπάγος δράται της ευκαιρίας και μετά στις τυπικές ευχές βγάζει ένα χαρτί από την τσέπη και αρχίζει να το αναπτύσσει τις θέσεις της Ελλάδας σε ελληνικής κυβερνήσεως επί του κυπριακού ζητήματος. Ο Ίντεν σηκώνεται έξαλλος από την καρέκλα,
δηλώνει ότι αρνείται να ακούσει το παραμικρό, καθώς δεν υπήρχε κυπριακό ζήτημα κατά αυτόν, και στρέφει τα νότα του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τότε ο Παπάγος κάνει κάτι που εύχομαι να βρεθεί κι άλλος Πρωθυπουργός να το επαναλάβει. Σηκώνεται και του λέει ότι δεν δέχομαι μια τέτοια συμπεριφορά προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Γυρίζει την πλάτη και ούτε θα στρέφετε τα νότα σας προς εμένα και μέσα στη χώρα μου. Φεύγει και κοπανάει την πόρτα πίσω του. Μετά οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Έγινε και κάτι άλλο. Έγιναν πολλά. Την ώρα που μίλαγε ο Ίντεν, βάζει το χεράκι του και χτυπάει το χέρι. Ναι. Το κοιτάει ο Παπάγος. Του λέει, είμαι στο αίμα από το 1912. Έχω συμμετάσχει σε 410 μάχες. Έχω διευθύνει τον ελληνικό στρατό στην ώρα μηδέν, προστατεύοντας 70.000 Εγγλέζους μετά τη γερμανική επιδρομή. Σε μένα του λέει, αυτό το χεράκι μην το ξαναχτυπήσεις μπροστά μου. Αυτό του είπε ο στρατηγός ή μάλλον ο αρχιστράτηγος. Ο αρχιστράτηγος. Ο νικητής δύο πολέμων. Λοιπόν, για να δούμε μετά τις εξελίξεις που ήταν ραγδαίες, διότι ο Παπάγος με τη σύμφωνη γνώμη του τότε βασιλέως του Παύλου και παρά την αντίθεση του Υπουργού Συντονισμού του Πανίσχυου Μαρκεζίνη, καταθέτει επισήμως προσφυγή στον ΟΗΕ 16 Αυγούστου του 1954. Και ταυτόχρονα δίνει μυστικά την έγκριση στον Γρίβα, στον Διγενή, να ξεκινάει τις προετοιμασίες για την οργάνωση της αντιστάσεως στη Μεγαλόνησο. Επίσημα δεν το είχε κάνει, αλλά ο Διγενής όταν ετοίμαζε τη μελέτη αυτή την έστειλε με τον στρατηγό το Κοσμά στα χέρια ακριβώς, του Παπάγου ακριβώς. Γιατί έχουν υπηρετήσει όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά κάτω από τις διαταγές του, οπότε θεωρούσαν τον Παπάγο. Και ο Διγενής φυσικά ήταν στο τρίτο επιτελικό και μετά επιτελάζει δευτέρα μεραρχία. Αυτό θεωρούσαν διοικητή τους και οι στρατιωτικοί εκείνων των χρόνων μετράγαν μόνο τους βαθμούς. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό ξεκίνησα από το Κυπριακό, γιατί ξέρω ότι θα συμπληρώσει πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό το πιάνω το νήμα από εκεί. Ποια είναι η αντίδραση των Άγγλων να εμπλέξουν την Τουρκία. Ξαφνικά μία νυχτή η μουσουλμανική μειονότητα βαφτίζεται τουρκική, γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι λέξεις, και αναβαθμίζεται από μειονότητα σε κοινότητα. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Κάποιος πρώην υπουργός εξωτερικών, που έγινε μετά και πρωθυπουργός, τόλμησε να ξεστομίσει ότι η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης είναι κοινότητα πριν από κάποια χρόνια, γιατί δεν τα θυμόμαστε όλα αυτά. Και μοιραζόταν εγκεφαλικά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ευτυχώς το μαζέψαν άρον-άρον. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή όταν ψηφίζουμε να βλέπουμε ποιους ψηφίζουμε. Αλλά σταματώ εδώ γιατί δεν θέλω να πολιτικολογήσω. Έτσι, να δούμε όμως τη σημασία των λέξεων. Γιατί στα πράγματα έχουν τεράστια σημασία οι λέξεις. Ξαφνικά λοιπόν η μειονότητα, η μουσουλμανική, βαφτίζεται τουρκική, γίνεται κοινότητα, ιδρύονται τουρκικές οργανώσεις άμεσα χρηματοδοτούμες από την Άγκυρα. Και βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι η κυριότερη εξ αυτών ήταν η Κυμπρίς Τουκτού. Τσεμιγετή, δηλαδή η οργάνωση, η Κύπρος είναι τουρκική. Ξεκινούν τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου εναντίον της Ελλάδος, εναντίον των Ελλήνων. Αρχίζουν να κατηγορούν για γενοκτονία, για σφαγές, για ένα σώρο πράγματα. Πάντοτε με την προστασία, ενθάρρυνση και παρακίνηση των Ελλεϊνών Βρετανών. Βέβαια. Να σου κάνω, Γιάννη, μια ερώτηση ιστορική και θέλω να τη σχολιάσεις. Και αν έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν οι Βρετανοί τον Παπάγο. Όταν ήταν να φύγει η κυβέρνηση και να πάει στην Κρήτη και από εκεί στη Μέση Ανατολή, υπήρξε μια ψυμαχία μεταξύ του βασιλέως και του στρατάρχη Παπάγου, όπου τον κατηγόρησε το βασιλέως στρατάρχης ότι σκέφτεται περισσότερο σαν Άγγλος παρά σαν Έλληνας. Δεν ξέρω αν αυτό, και επειδή ο βασιλεύς ήταν την περίοδο εκείνη στη Βρετανία, δεν ξέρω κατά πόσον η πληροφορία, η άποψη αυτή του στρατηγού του Παπάγου, το πώς βλέπει δηλαδή τη βασιλική οικογένεια και τους Βρετανούς γενικά, υπήρχε από τότε κάποιο αρνητικό κλίμα απέναντι στο πρόσωπό του. Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι, που είναι πολύ σωστό το ερώτημά σου. Το οποίο βγήκε μετά τη δεκαετία την 50, μετά από 5 χρόνια δηλαδή, ναι, ουσιαστικά. Ναι, ήταν, ναι, κοντά, ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Ουσιαστικά δεν ξεκίνησε όμως όταν κατέγραψε το μέτωπο. Η μεγάλη διαφωνία ήταν τον πεθαίνει ο Μεταξάς. Ξέρουμε ότι ο Μεταξάς είπε στους Άγγλους ότι δεν θα στείλετε στρατό, ή θα στείλετε παρκείς δυνάμεις, ή μη στείλετε καθόλου, γιατί είναι σαν να προκαλεί τους Γερμανούς να έρθουν στην Ελλάδα. Οι Βρετανοί ισχυρίστηκαν και σύμφωνα με τα αρχεία που έχουν ανοίξει τώρα φαίνεται ότι δεν είχαν επαρκείς δυνάμεις. Λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν. Ο Τσόρτσιλ πελαγοδρομούσε, έβγαζε δυνάμεις από το βόρειο μέτωπο, από το βόρειο αφρικανικό μέτωπο, τις έστελνε εδώ, τις πήγαινε πίσω. Διαφωνούσε ο Βίλσον. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Μπορούμε να τη συζητήσουμε σε κάποια, ναι, εκπομπή το τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, ο Παπάγος λέει ότι εμείς, εάν επιτεθούν οι Γερμανοί, καταρχήν τελικώς φέρνουν ανεπαρκέστατες δυνάμεις εδώ οι Άγγλοι, θα αμυνθούμε επί των συνόρων. Και εδώ αρχίζει μια διελκυστίδα τρομερή, διότι οι Άγγλοι λένε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας στα σύνορα. Η μόνη πιθανότητα είναι να οφειλωθούμε στη γραμμή Βερμίου Αλιάκμονος. Τα έχω αναφέρει αυτά με μεγάλη λεπτομέρεια στο δίτομο έργο μου στην ιστορία του ελληνικού στρατού, γιατί υπάρχουν στα αρχεία του στρατού. Δυστυχώς αυτά δεν τα έχουμε αξιοποιήσει. Εκεί λοιπόν που γίνεται τρομερή διαπάλη, ο Παπάγος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να χαρίσω στους Γερμανούς και στους Βουλγάρους, γιατί ως τότε πιστεύαμε ότι θα επιτεθούν από τη Βουλγαρία μόνο. Δεν περιμέναμε ότι θα επιτεθούν και από τη Ιουγκοσλαβία, και δεν γνωρίζαμε την επέσχυντη συμφωνία των φίλων μας εντός εισαγωγικών Σέρβων με τους Γερμανούς να τους αφήσουν να περάσουν από το σερβικό έδαφος υπό τον όρο να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Είναι η συμφωνία προσχώρησης των άξονα 25 Μαρτίου του 1941, η οποία δεν εφαρμόστηκε γιατί έγινε πραξικόπημα στο Βελιγράδι από τον Πέαχο Σίμοβιτς, με λεφτά βεβαίως της Intelligence Service. Και έτσι η συμφωνία αυτή δεν υλοποιήθηκε και οι Γερμανοί επετέθησαν και στη Ιουγκοσλαβία, ενώ είχαν σκοπό να επιτεθούν στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας. Άρα δηλαδή οι Βρετανοί τον κοιτάγανε με ένα κάποιο μάτι τον Παπάγο. Με πολύ, υπήρχε μεγάλη εχθρότητα. Ο Παπάγος είπε ότι εγώ δεν χαρίζω τη Βόρεια Ελλάδα. Τσακωθήκανε, τελικώς όπως ξέρουμε όλοι επικράτησε η άποψη του Παπάγου. Τη συγκεκριμένη, Γιάννη, τη συγκεκριμένη συμφωνία των Σέρβων με τον Χίτλερ η Βρετανική Αντικατοσκοπία την ήξερε. Βέβαια. Αυτός ήταν και ο λόγος που αρνήθηκαν να στείλουν δυνάμεις σε συνοριακές γραμμές. Ακριβώς. Και τι του είπαν επιλέξει? Εμείς θα οχυρώσουμε τα Τέμπη. Έτσι. Στα Τέμπη ήταν η αμυντική τους γραμμή. Έτσι και ακριβώς, βέβαια, όπως το λέτε. Και βέβαια και ο Μεταξάς, έχοντας επαρκή αντικατασκοπία στη τελευταία συνάντησή του, είχε μια οξύτατη συζήτηση με τον Γεωργιό και στους Εγγλέζους τους είπε ή θα έχουμε συγκεκριμένες δυνάμεις, ζητούσε όχι μόνο 100.000 Βρετανικό στρατό, αλλά και μεγάλο αριθμό αρμάτων μάχης. Ακριβώς. Και ακριβώς. 50 αεροπλάνα. Όταν ακούσαν αυτό το πράγμα οι Βρετανοί, δεν είπανε κουβέντα, τα πάνε όλα στο Γεώργιο. Με τον Γεώργιο έγινε συγκρουσιακή συνάντηση και μετά από δύο μέρες έμεινα με την οδοντόβουλτσα στο χέρι. Η Οδοντόβουτσα είναι θεματοποιημένη με τον Κονδύλι. Και έχω και τη μαρτυρία του οδηγού του Κονδύλι ότι τον βρήκε πεσαμένο σε ηλικία μόλις 55 ετών με την Οδοντόβουτσα στο χέρι και γυρίζει πίσω. Πάει εδώ πίτα, δεν γυρίζει πίσω και δεν υπήρχε ούτε Οδοντόβουτσα ούτε τίποτα. Και το πτώμα ακόμα έχει μετακινηθεί. Ακριβώς. Είναι συνήθις πρακτική. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε από τα Σεπτεμβριανά, το σημαντικό είναι, έχει δίκιο ο Σπύρος, ότι γίνεται η σύγκρουση και μάλιστα όχι μόνο αυτό. Ο Παπάγος παρετείται λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα και μένει εδώ. Και εδώ είναι η άλλη διαφωνία η μεγάλη. Γιατί ο Γεώργιος ζητά από τους Άγγλους να πάει στην Κύπρο, να πάει στην Κύπρο να συνεχίσει τον αγώνα, δεν τον αφήνουν. Πάει στην Κρήτη και όταν πάει στην Κρήτη και χάνεται και η Κρήτη και το βλέπετε ότι χάνεται, ζητάει για δεύτερη φορά από τους Άγγλους να πάει στην Κύπρο και για δεύτερη φορά του το αρνούνται.
Είχαμε λοιπόν προϊστορία 5 χρόνια πριν το δημοψήφισμα του 50 που έβαλε το Κυπριακό. Δεν ήταν ξαφνική η συμπεριφορά του Ίντεν έτσι? Όχι βέβαια. Όχι, ο Ίντεν είναι ένας από τους χειρότερους σαν Έλληνες. Αν και η Κύπρος ήτανε μέσα στα ανταλλάγματα. Βεβαίως. Και βεβαίως. Στον πρώτο παγκόσμιο και στον δεύτερο. Το 15 Βλακωδός τότε δεν την πήραμε. Που ήταν η μοναδική φορή που μας τη δώσαν τότε. Δεν ήταν επίσημη πρόταση, Σπύρο μου, δεν ήταν επίσημη. Ήταν μια ιδέα προσωπική του Τσέρτσιλ όταν την έφερε στο Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο απερίφθη μετεπένων. Δεν ήταν επίσημη πρόταση. Είναι κάτι το οποίο το ακούω και στη Μεγαλόνισο. Τα Βρετανικά αρχεία είναι ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δώσουν οι Άγγλοι την Κύπρο. Ποτέ. Ήταν μια ιδέα του Τσέρτσιλ συνδυασμένη με την Κεφαλονιά, όχι μόνη τη, με την Κεφαλονιά. Τα έχω γράψει αναλυτικά αυτά και σε άρθρο και στο Δίτομο τα έχω βάλει μέσα, ολόκληρο κεφάλαιο. Αλλά όταν το μάθαν οι υπόλοιποι υπουργοί, του είπαν τι πάνε να κάνει, πάνε να δώσει την Κύπρο. Και απεσύρθηκε και ξεχάστηκε. Δεν υπήρξε ποτέ επίσημη πρόταση βρετανική να μας δώσουν την Κύπρο το 2015. Όχι, μα εγώ δεν είπα ήταν επίσημη, ότι έπεσε στο τραπέζι. Μία ιδέα προσωπική του Τσέρτσιλ. Προσωπική. Τίποτα. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε ποτέ καμιά άλλη ούτε σκέψη. Τίποτα. Και το 28 και τώρα στο βιβλίο που έχω ξεκινήσει πια την τελική του αυτή να γράφω για την Κύπρο. Το 28 που έγιναν τα φοβερά. Η φοβερή ξεκίνησε ο αγώνας πλέον ουσιαστικά και το 30, με κορύφο στο 31. Ξέρουμε πολύ καλά ποια ήταν η στάση της εδώ πολιτικής ηγεσίας. Έτσι, ξεκάθαρα. Βέβαια. Ότι δεν υπάρχει ζήτημα κυπριακό, όπως δεν υπάρχει το δεκανησιακό και το καθεξής. Και είχαν κυνηγηθεί και εδώ και οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα λοιπά την περίοδο με τα Οκτωβριανά που υπήρξαν διαδηλώσεις. Αλλά μην πάμε τώρα έτσι τόσο πίσω να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε σε Σεπτεμβριανά. Λέω, υπήρξε μεγάλη πρόταση στον πλαστήρα. Το 51 των Κυπρίων. Και ο οποίος πλαστήρας απάντησε με 4 λέξεις. Μη μπλέκετε με τους Ιγκλέζους. Το δημοψήφισμα του 50 που έγινε, που έδωσε το δημοψήφισμα του 50. 15 Ιανουαρίου, επίσημα η Ελλάδα δεν το, ο Πρωθυπουργός δεν το παρέλαβε. Επίσημα. Δεν το παρέλαβε, όχι. Βεβαίως. Δόθηκε και είπε στη... την περίφημη φράση, ξέρεις πήγω μου, ότι η Ελλάδα αναπνέει με 2 πνεύμονες, έναν αγγλικό και έναν αμερικανικό, δεν θα αφήσω τη χώρα να πεθάνει από ασφυξία. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι για να θυμόμαστε τα εδώ τα λάθη. Ο Παπάγος όμως είχε τα κότσια. Ακριβώς. Που οι πνεύμονες και οι δύο ήταν, ο ένας Βρετανικός και ο ένας Αμερικανικός τότε. Ακριβώς. Γιατί είχε πάρει και μία θέση ο Παπάγος 3 χρόνια νωρίτερα. Το 52 οι Κωνσταντινούπολίτες έκαναν μία εκτίμηση της περιουσίας τους, η οποία τότε ανήρχεται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μετά το βαρλίκι που είχε γίνει μέσα στην καταγή, το φόρο της περιουσίας. Λοιπόν, ζητήσανε λοιπόν από την ελληνική κυβέρνηση να βρεθεί ένας τρόπος να εγγυηθεί η περιουσία τους. Τότε κυβερνούσε ο Παπάγος. Δυστυχώς δεν πήρανε καμία απάντηση ή να ασφαλιστεί η περιουσία τους. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε έτσι και να το μαζέψουμε όλο το πράγμα, έχουμε φτάσει πλέον. Ξεκινάει στο 54, στο έπος, το 55 1 Απριλίου, το έπος της ΕΟΚΑ, έξαλλοι Τούρκοι, στρέφονται αντίον του Πατριάρχη του Αθηναγόρα, γιατί δεν καταδικάζει τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Αρχίζουν τα δημοσιεύματα για δήθεν Εράνους που κάνουν οι ομογενείς υπέρ των Ελληνοκυπρίων, για σφαγές, για. Υιοθετούνται από τον τότε πρωθυπουργό, τον Αντνάν Μεντερές. Πότε? 24 Αυγούστου, γιατί έχουν σημασία ημερομηνίες. 10 μέρες, 12 πριν τα επεισόδια. Λίγες ημέρες μετά, πριν βγει ο Αύγουστος, 20 Τούρκοι εισβάλλουν στους ιερούς ναούς, σε 2 ιερούς ναούς, Παναγίας Νεοχωρίου και Ταξιαρχών Στενής, διακόπτουν τη λειτουργία, κάνουν επεισόδια, βγάζουν έξω τους πιστούς και τους λαιλατούν τους ναούς. Τουρκική αστυνομία εξαφανισμένη. Γιατί έγινε αυτό? Διότι την επομένη ξεκινούν στο Λονδίνο οι εργασίες της περίφημης Τριμερούς. Δεύτερο μεγάλο διπλωματικό αυτή φορά λάθος της Ελλάδος.
δέχεται την Τουρκία που έχει εξοβελιστεί από την Κύπρο βάσει των συμφωνιών του 1878 που με την οποία η τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία νοικιάζει την Κύπρο στους Άγγλους και οι Άγγλοι 1η Νοεμβρίου του 2014 λένε ότι πλέον αφού η Τουρκία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπήκε στον πόλεμο με τους Γερμανούς, εμείς παίρνουμε την Κύπρο. Μπαίνουν λοιπόν οι Τούρκοι από το παράθυρο. Στέφανο Στεφανόπουλος τότε, γιατί εγώ τα λέω με το όνομά του τα πράγματα, πρέπει να τα λέμε, να ξέρουμε ποιοι φέρουν την ευθύνη. Πάει στο Λονδίνο, ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις, Τουρκία στα ύψη το θερμόμετρο, μεσάνυχτα 5ης προς 6ης Σεπτεμβρίου, περίπου τέτοια ώρα, έχουμε την έκρηξη μιας βόμβας στον κήπο του τουρκικού προξενείου Θεσσαλονίκης. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση, επειδή αυτά που λέμε τώρα εγώ τα κάνω μάθημα στις στρατιωτικές σχολές. Ένα μεγάλο ψέμα, το οποίο πρέπει να τα καταρρύψουμε τα ψέματα, όταν ακούμε τις απειλές και ψευδολογίες. Και όπως είπα επανειλημμένως, αυτοί πρέπει να πάρουν το Νόμπελ ψευδολογίας και ιστορικής διαστεύρωσης, οι Τούρκοι, η σημερινή ηγεσία τους. Μας λένε εδώ πέρα το σπίτι που πάνε όλοι οι Τούρκοι όταν πάνε Θεσσαλονίκη και πάνε και προσκυνούν, που υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ. Δεν γεννήθηκε ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ γεννήθηκε σε ένα χαμετυπίο στο Λαγκαζά και δεν έχει καμία σχέση, είναι και αγνώστου πατρός, δεν έχει καμία σχέση το σπίτι που πάνε τώρα και προσκυνούν με το σπίτι που γεννήθηκε. Κλείνει η παρένθεση και τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και όπως λέω πάντα, εγώ δέχομαι συζήτηση 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, αλλά επί επιστημονικής βάσεως. Όχι με συζητήσεις καφενείου και φιλαναφλήματα. Μπαίνει λοιπόν η βόμβα. Ποιος την είχε βάλει τη βόμβα? Ερχόμαστε τώρα εδώ στο ρόλο που παίζει και σήμερα. Τη βόμβα την έβαλε ο μουσουλμάνος φοιτητής της νομικής Θεσσαλονίκης, Οκτάη Εγκίν, από την Κομωτινή. Σε συνεργασία με τον κλητήρα του προξενείου, τον Ουντσάρ Μεχμέτογλου. Προσέξτε τώρα εδώ τι έχει τη σκευωρία και πόσο καλά οργανωμένο ήταν. Καταρχήν, τον συλλαμβάνουμε εμείς και βλακωδώς οι δικαστικές αρχές τον αφήνουν. Και κρύβεται στο πόρπαγκαζ του τουρκικού προξενείου Κομωτινής και φεύγει ο κύριος. Και μετά είναι νομάρχης στην Τουρκία. Κλείνει η παρένθεση. Η σύζυγος του προξένου, πριν φύγει, ζητάει από έναν φωτογράφο να πάρει φωτογραφίες από το προξενείο. Δεν πονηρεύεται ο Έλληνας. Γιατί να θέλει φωτογραφίες? Τις βγάζει φωτογραφίες, πάνε στην πόλη και τις παραποιούν. Ήταν εύκολο να γίνει παραποίηση. Τη μητέρα τη φωτογραφία του στάλεγε στους συνεργάτες του, που κάθισε και λίγο έφευγε και από ένας. Έτσι λοιπόν δείχνουν μια έκρηξη που έχει διαλύσει το σπίτι. Το σπίτι δεν έπαθε τίποτα. Δύο τζάμια σπάσανε μόνο. Πριν γίνει η έκρηξη ακόμα, το ανακοινώνει το BBC, εδώ είναι ο αγώνας των Άγγλων, και η εφημερίδα Ιστανμπούλ Εξπρες κυκλοφορεί με την. Σε έκτακτη έκδοση, έκτο παράκτημα, αναφέροντας το γεγονός. Και όχι μόνο γράμματα, και οι φωτογραφίες παραποιημένες. Λίγο μετά μαζεύονται χιλιάδες Τούρκοι, οργανωμένοι απόλυτα, πολλοί εξ αυτών αστυνομικοί με πολιτικά, που μπροστά στο μνημείο του Κεμάλ στην πλατεία Ταξίμ. Αυτοί έχουν μετακινηθεί με δημόσια μέσα μεταφοράς, είναι ακόμα και κατάδικοι των φυλακών που τους έχουν βγάλει έξω, τους έχουν μοιράσει χάρτες, ξέρουν κάθε σπίτι Έλληνα κοσμοπολίτη που είναι, που βρίσκεται, ξέρουν συγκεκριμένα πού θα πάνε. Σημειωτέων ότι ουδής Τούρκος πριν ελαχίστων εξαιρέσεων πρόδωσε λεπτομέρειες του σχεδίου σε Έλληνα κοσμοπολίτη, μόνο όσοι μίλησαν τους είπαν ότι κάτι θα γίνει. Γιατί ακούω κάτι παραμυθάκια ότι εδώ υπάρχουν και καλοί Τούρκοι. Είπαν αυτά δεν υπάρχουν στην ιστορία, έτσι. Ένα-δύο, αν είπανε προσέξτε και τα λοιπά, κανείς δεν πρόδωσε το σχέδιο. Γιατί βάζουν την πατρίδα πάνω από τη φιλία. Να τα βλέπουμε εμείς εδώ. Έτσι λοιπόν το πλήθος συγκεντρώνεται μεθοδικά, ξέρει πού θα πάει, έχονται ακόμα και συνδρομικός, τους δίνουν αξίνες, βενζίνη, πιτόνια, λωστούς, φυριά, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ορίζονται αρχηγοί και στις 4.30 της 6ης, σε 4.30 το απόγευμα, 6 Σεπτεμβρίου, ξεκινούν μεθοδικά και πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα οικήματα και τα καταστήματα όλων των Ελλήνων στην πόλη, αλλά και στην Πριντιπόννησο και τη Χάλκη. Πρόκειται για μια κινούμενη μάζα, Σπύρο μου και κύριε Μαζαράκη. Γιάννη ένας μου, όγκος Γιάννη τεράστιος, μου. Παρακαλώ. Γιάννη μου, στη γραμμή μας έχουμε έναν αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων. Αυτός είναι ο άνθρωπος που χάρισε στην Ελλάδα 20 Ολυμπιακά μετάλλια. Ο Χρήστος ο Ιακώβου.
και μας ακούει. Σας ακούω και τα λέει λοιπόν, πολύ ωραία. Τα έχει ζήσει ο κ. Ιακώβου. Καλησπέρα μου. Καλησπέρα. Σταματώ εδώ γιατί εσείς τα έχετε ζήσει. Η μεγάλη μου τιμή, θα πω 2-3 χαρακτηριστικά, αλλά εσείς τα εγώ το έχω ακούσει από τους συγγενείς μου. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία, έτσι ακριβώς όπως γίνανε. Γιατί ειλικρινά εγώ βέβαια ήμουνα και μικρός, 9 στα 10 και μπορώ να πω ότι επειδή είμαι και Αντιγονιώτης, είπατε τα νησιά που καταστρέψανε την Αντιγόνη δεν την πειράξαν. Ναι. Εγώ είμαι Αντιγονιώτης από το δεύτερο νησί. Το νησί το δικό μας, επειδή άκουσα και πριν που είπατε Τούρκοι, δεν ξέρουμε αν λίγοι, πολύ λίγοι ότι ήταν και ειδοποιήσαν ή προσπαθήσαν να προστατεύσουν κάποιους Έλληνες. Ναι. Αυτό έγινε στο δικό μας το νησί. Δηλαδή οι λίγες οικογένειες Τούρκων ήδη είχαν ειδοποιήσει τους γονείς μας, αλλά επειδή όλοι αυτοί δουλεύανε μαζί μας, ξέρανε ελληνικά όλοι και τα λοιπά, όταν ήρθαν οι βάρκες για να κάψουν και τον Αγιάννη και την εκκλησία μας και όλα αυτά, δεν τους άφησαν να κατεβούν στο νησί μας. Τους είπαμε, εδώ δεν έχει γιαούριδες, να σηκωθείτε να φύγετε. Βέβαια αυτοί, επειδή δεν ξέρανε, ήταν οι περισσότεροι, είχαν έρθει όπως είπατε με τρένα και λεωφορεία από διάφορα μέρη της Τουρκίας, ήταν πολύ καλό οργανωμένο και δεν γνωρίζανε, το πιστέψανε και βέβαια δεν τους αφήσανε να κατεβούν και έτσι φύγανε. Και πήγαν στη Χάλκη και κάψανε τη Χάλκη. Εμείς σαν παιδί, εγώ και άλλα παιδιά, βλέπαμε να καίγεται η Χάλκη. Δηλαδή οι φλόγες ήταν, κάψαν την εκκλησία, κάψαν την παραλία, όλα τα μεγάλα σπίτια. Δεν πειράξανε μόνο τη σχολή πάνω, τη θεολογική σχολή δεν πειράξανε. Γιατί δεν την πειράξανε, γιατί είχε στρατό και τη φύλαγε. Κατάλαβατε. Δηλαδή όπου θέλανε, όπως και κάποια εργοστάσια, αυτά από τον πατέρα μου τα είχα ακούσει, τα φύλαγε στρατός και δεν πήγανε να τα πειράξουν. Γιατί ξέραν την οικονομία της Τουρκίας εκεί και δεν έπρεπε να πειραχτούν. Ενώ ήταν Ελλήνων και Αρμενέων ή ξέρω εγώ. Είχε στρατό από βράδυ, από τις 4.30 το απόγευμα είχε στρατό και δεν πλησίασε κανένας. Και έτσι πειράξανε βέβαια όλους τους άλλους. Κάνανε την καταστροφή που θέλαν να κάνουν για να μπορέσουν να φύγουν οι Έλληνες. Ένα σχέδιο, μπορώ να πω πολλά χρόνια δουλευότανε και το δουλεύανε, το πώς θα κάνουν να φύγουν οι ξένοι από την Τουρκία. Δηλαδή μας είχαν οι ξένοι. Εμείς που ήμασταν οι τόποι. Έτσι. Έλεγα προχθές το Βαζαράκι, ένας φίλος Τούρκος, γιατί είναι φίλος, ήρθε προχθές εδώ για ένα γάμο και μου έλεγε τα χάλια της Τουρκίας τώρα πώς είναι η οικονομική κατάσταση και όλα αυτά. Και μου είπε και μια κουβέντα που έμεινα για λίγο. Γυρνάει και μου λέει, εμείς είμαστε γκιοτσμένιδες. Γκιοτσμέν θα πει μετανάστες. Δηλαδή πιστεύει μέσα του ότι αυτά τα μέρη δεν είναι δικά τους, ότι έχουν έρθει από αλλού. Ήρθανε και μείνανε και γι' αυτό κοιτάξανε να κάνουν ό,τι μπορούν να φύγουν οι τόποι και όσοι δεν γίνανε μουσουλμάνοι, γιατί πάρα πολλοί γίνανε μουσουλμάνοι και το ξέρετε. Ναι. Αυτοί που δεν γίνανε μουσουλμάνοι και δεν... και περισσότερο οι Ρωμοί, γι' αυτό ξεσπάσανε πάνω μας συνέχεια και το 64 και το 74 και στο τέλος έμειναν μόνο 3.000 Έλληνες και τι βγάζανε και λέγανε παντού ότι φύγανε από την Τουρκία για να πάνε να βρουν καλύτερη τύχη. Ναι, για στη φιλία. Ναι. Σκεφτείτε να δείτε τώρα, όπως τα ψέματα που λένε σήμερα, αυτοί που κάνανε όλα αυτά που κάνανε και εγώ σαν παιδί την άλλη μέρα πήρα το καράβι γιατί ο πατέρας μου είπε δεν θα έρθει στην πόλη, δεν θα ανέβεις. Το δικιά μας η δουλειά ήταν στο Γαλατά κάτω, εκεί που πηγαίνανε και τα καράβια στο λιμάνι, έρχονταν από τα νησιά τότε και πηγαίναμε και μου λέει δεν θα έρθεις γιατί θα πάω να δω τι έγινε στα γραφεία, στο σπίτι, στο μαγαζί και όλα αυτά. Και εγώ βέβαια μετά από το, επειδή μου είπε έτσι, έφυγα και πήγα να δω τι έγινε, γιατί ακούγαμε, τότε δεν είχε ούτε κινητά, ούτε τηλεοράσεις, τίποτα. Είχε γίνει στρατιωτικός δρόμος, δεν μπορούσε να κουνήσεις. Αλλά εγώ σαν παιδί πήγα στο καράβι και πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Πήγα στην πόλη, δεν είδα πολλά πράγματα κάτω στο Γαλατά, να πούμε την αλήθεια, εκεί δεν είχαν πειράξει πολλά πράγματα, ένα-δυο εκκλησίες και κάτι μικρό πράγματα. Αλλά όταν ανέβηκα τα σκαλάκια που λέμε και ανέβηκα επάνω, στο πέρα. Εκεί στο πέρα
Εγώ ήμουν, σκεφτείτε τώρα πόσο ύψος να είχα, δεν μπορούσα να περπατήσω. Ήτανε όλο το πέρα ένα βουνό από πράγματα. Αυτό έμεινε στην εικόνα μέσα μου και δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ, μια φωτογραφία που έτσι μεγαλώσαμε. Τι να πω, έτσι μεγαλώσαμε. Άσχημα χρόνια, καλό είναι να τα θυμόμαστε και να προσπαθήσουμε να τα μεταφέρουμε αυτά. Και εγώ τα λέω βέβαια πάντα και γίνομαι και κουραστικός. Χρήστο, ναι. Ο πληθυσμός της πόλης πόσος ήταν τότε? Το 1960 ήταν 860.000. Έχω και την εφημερίδα που έγινε τότε, έγινε μια καταμέτρηση πληθυσμού και ήμασταν 860.000. Από τους 860.000 κοντά 180, άλλοι λένε 200.000 ήταν οι Έλληνες, άλλοι λένε πιο λίγοι. Εντάξει, εγώ σου λέω πως ήταν μαζί μου 150.000. Ήταν οι Αρμενέοι περίπου 110.000. Εβραίοι καμιά 20, μπορεί και 30, και κάτι ξένοι, λίγοι ξένοι, Ιταλοί, Εγγλέζοι και τα λοιπά. Λατίνοι. Ναι, Λατίνοι, και οι μισοί Τούρκοι. Δηλαδή 400.000 Τούρκοι, 500, αυτοί ήταν, δεν ήταν. Υπήρχαν και περιοχές, δηλαδή, όπως τα Δατάβλα που ήταν μόνο Έλληνες, μόνο Ρωμιοί στα Δατάβλα. Μα δεν υπήρχαν εκεί στα νησιά και παντού μόνο ελληνικά ακούγες. Και αυτό ήταν το σχέδιο, να τελειώνει αυτό το πράγμα. Και μπορώ να πω ότι και ο Ίνωνου, όταν ο Πασάς τον ρωτήσανε κάποια στιγμή η συμβουλή του και του λένε η πόλη έγινε ένα μεγάλο χωριό, απάντησε χωριό έγινε αλλά τουρκικό. Γιατί ο Ίνωνου το σχέδιο του ήταν να φέρει από την Ανατολή όσο μπορεί και τους Κούρδους ακόμα, αυτός τους έφερε, αυτοί που γίνανε μουσουλμάνοι και τα λοιπά. Και έτσι εμείς θα σκεφτείτε ότι στο νησί μας το 60 δεν είχαμε Κούρδους και γεμίσαμε Κούρδοι. Στην Αντιγόνη ένα 10% 15% Κούρδοι ήταν. Και φτιάξανε τα Γκετζεκούρντου τα σπίτια αυτά με τελεκέδες και με ξύλα και μένανε, τους δώσανε κάτι χωράφια εκεί πίσω. Άστα, τι να σου πω ιστορίες, τρέλες. Άστα. Τι να κάνουμε, να είμαστε καλά και να τα θυμόμαστε, φίλε Αντρέα, γιατί ειλικρινά τώρα βγαίνει και φωνάζει και λέει για το... Για τις συνθήκες και για το. Ποιες συνθήκες? Η Τουρκία κράτησε καμιά συνθήκη από αυτά που υπόγραψε πριν 100 χρόνια που λέει? Εμείς εδώ δεν πειράξαμε κανένα. Χριστάρα. Ναι, φίλε μου. Σε φοβίζει? Τι να με φοβίσει τώρα? Ναι, ο Τούρκος. Που βγαίνει κάθε μέρα. Τα έχουμε πει 100 φορές και θα τα πούμε πάλι. Ο Τούρκος αν δεν έχει διαβεβαιώσεις δεν κάνει πόλεμο με Ελλάδα. Όπως όταν πήγε στην Κύπρο, πόσες φορές έλεγε θα πάει και δεν πήγε. Όταν του δώσαν το πράσινο φως οι φίλοι μας, τότε πήγε. Μην λέμε τώρα, αυτά που λέει και κάνει είναι ένα παιχνίδι, παζάρια είναι πάλι. Παζάρια κάνει, μπόλικα. Για να δείξει ότι η Τουρκία τώρα δεν είναι τον... 15 εκατομμύρια, είναι ξέρω εγώ 80 εκατομμύρια. Δεν μπορεί η Ελλάδα με τα 5 νησιά και 15 νησιά και 150 νησιά να κάνει κουμάντο και να είναι το Αιγαίο δικό της. Μυρίστηκε τώρα και τα. Και κάνει παζάρια. Εκβιάζει από εδώ, εκβιάζει από εκεί. Θα κάνω, θα δείξω. Δεν νομίζω ότι θα κάνει ένα πόλεμο. Δηλαδή για να το κάνει, ξέρει πολύ καλά ότι θα πρέπει όχι να φύγει από την Τουρκία, να φύγει από. Να πάει να μπορεί σε άλλο πλανήτη. Διότι θα γίνει ζημιά μεγάλη και πώς θα πάρει την ευθύνη να το κάνει? Δηλαδή πες ότι χάσαμε ένα νησί, αυτοί τι θα πάθουνε? Δηλαδή δεν είμαστε εμείς οι Κούρδοι με τα πολυβολάκια και με τα ντουφέκια και με τα πιστόλια. Εμείς είμαστε στρατός. Το ξέρουν, 20 το εκατομμύρια ζουν μόνο στην Ιωνία. Αυτά όλα βέβαια. Έχουν τουρκική συνείδηση όλοι αυτοί. Αυτοί είναι Έλληνες, όλοι. Όλοι αυτοί κατά βάθος ξέρουν. Εδώ έχει απαγορεύσει το DNA test. Ξέρεις γιατί? Γιατί όταν το αφήσανε ελεύθερο και αρχίσαν να κάνουν οι Τούρκοι DNA test, οι Αρμενέοι, οι Ρωμοί βγαίνανε. Και σου λέει τι γίνεται. Γιατί το απαγορεύσε μετά το DNA test. Είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή ξέρουν από πού είναι όλοι τους. Όλοι γνωρίζουν τι είναι και. Αλλά οι Τουρκοί
Ήταν 1 εκατομμύριο τότε που ήρθανε όλοι μαζί. Εγκιωσμένοι δε σπουδαίοι, εγκιωσμένοι. Τόσοι ήταν. Και μετά σιγά 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 ή θα γίνεις μουσουλμάνος ή εκείνο ή θα πάρεις τα χωράφια ή θα σε σφάξω. Σιγά σιγά με τα χρόνια. Όλοι αυτοί τώρα όμως και ακόμα και οι κρυπτοχριστιανοί έχουν κρυπτική συνείδηση. Γιατί εγώ μιλάω μαζί τους και ξέρω και έχω γνωστούς που είναι κρυπτοχριστιανοί. Υποστηρίζουν την Τουρκία. Γιατί ξέρουν τι θα γίνουν μετά. Όπως και ο Ερντογάν που είναι πόντιος. Ο Ερντογάν ήταν ο προπαπούς που πολεμούσε κατά τον Τούρκο. Το ξέρουν αυτό, όλοι το ξέρουν. Και γι' αυτό και μες στη Βουλή είχε πει μια κουβέντα όταν το ρωτήσανε ότι έχεις ελληνικό αίμα και τα λοιπά. Κακό αίμα. Γι' αυτό είπε μουσουλμάνος είναι. Έβαλε την θρησκεία επάνω. Μπορεί η καταγωγή μου να είναι, αλλά είμαι μουσουλμάνος. Έλα με τώρα. Δεν πιστεύω, ούτε φοβάμαι τίποτα να γίνει, γιατί σου είπα γιατί θα γίνει πολύ μεγάλη ζημιά και θα πάμε κι εμείς και αυτοί πάρα πολύ πίσω και δεν νομίζω να φτάσουν εκεί. Έχουν εκλογές, πάντα οι Τούρκοι όταν βλέπουν η πολιτική της Τουρκίας, τα βλέπουν ότι δεν πάνε καλά μέσα. Είμαστε η πιο εύκολο τρόπος ο κακός ο Έλληνας, ο Κιαούρης. Είναι ένας τρόπος για να πάρουν τους, αυτό το 17-20%. Αυτό κυνηγάει τώρα. Χρήστο μου, υπερευχαριστούμε για την αποφυλή σου παρέμβαση. Τα ξέρετε όλα αυτά, τα λέμε και τα ξαναλέμε, όλοι τα γνωρίζουμε. Πιστεύω και οι Έλληνες εδώ πια γνωρίζουν ποιοι είναι οι Τούρκοι, αλλά αυτό είναι, τι να κάνουμε. Αυτός είναι ο γειτονάς μας, θα πρέπει σιγά σιγά. Μόνο. Ξέρετε, τώρα τελευταία που λέει ότι εμείς εκπαιδεύουμε πολλά χρόνια πριν και από πολιτικούς Τούρκους γνωστούς που είχα και έχω και τους έλεγα, ρε παιδιά, το ΝΑΤΟ που γνωρίζει σε κάθε χώρα μέσα τι γίνεται με το στρατό, με τα στρατόπεδα, σας έχει πει ποτέ επίσημα ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα? Εγώ δεν πιστεύω να υπάρχει τέτοιο πράγμα να εκπαιδεύουμε εμείς Κούρδους για να κάνουν κακό στο γείτονα. Αλλά βλέπεις ότι τα πάντα τώρα εκμεταλλεύεται αυτός. Τα πάντα. Για να μπορέσει να ξαναρθεί. Ναι, να γλιτώσει το τομάδι του. Ευχαριστούμε, Χριστό μου. Τίποτα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Επιστροφή πέρυσι του ο διπορικό των Σεπτεμβριανών. Και κοντά μου τον καθηγητή του Γιάννη τον Παπαφθοράτο. Γιάννη μου. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Θέλω να σας πω 2 περιστατικά και κάποια έτσι συγκεντρωτικά γεγονότα για να δείτε τον τουρκικό πολιτισμό εντός πολλών εισαγωγικών που τον είδαμε το 22 στη Μικρά Ασία, τον είδαμε στην Κύπρο το 54, το 74, στην Κωνσταντινούπολη το 55, το 64, τον είδαμε στην Ήβρο και την Τένεδο και ελπίζω να μην μας αξιώσει ο Θεός να τον δούμε και σε ελληνικά εδάφη του σημερινού εννοώ κράτους, γιατί ελληνικά εδάφη είναι εκεί πως πάντα θα είναι ό,τι και να κάνουν, και να μην μας αξιώσει να το δούμε στη Θράκη μας ή σε κάποια νησιά του Αιγαίου. Επειδή δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει. Δεν θα το δούμε, Γιάννη μου. Και εγώ είμαι πάρα δεν θα το δούμε. Ότι δεν θα αφήσει ο ελληνικός λαός. Αυτός θα δει εμάς. Ακριβώς. Εγώ λέω ότι επειδή μου ρωτήσανε, λέει, θα θέλει να χθεί, θα χθεί, λέει, εδώ λέει μια νύχτα προς το τραγούδι. Λέω, ναι, θα χθεί. Το θέμα είναι πώς θα φύγει. Μάλλον θα φύγει κολυμπώντας εάν φύγει. Και ξέρετε, τα νησιά του, το Αιγαίο, το νερό είναι βαθύ και στον Εύρο. Και δεν έχουν και καλή σχέση οι Τούρκοι με το υγρό στοιχείο. Θυμηθείτε τις ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου. Α, και εγώ νόμιζα ότι δεν πλένονται. Για το πλέονται, δεν πλέονται, δεν έχω εμπειρία. Αλλά ξέρω ότι με το υγρό στοιχείο γενικά δεν το έχουν. Λοιπόν, να δούμε πώς θα φύγουν. Το μόνο κακό είναι ότι απέναντί μας, που δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Αυτό. Κατοικούν σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας, τα οποία θα πληρώσουν αυτή την ιστορία. Δυστυχώς, αλλά
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να προασπίσουμε την πατρίδα μας, ό,τι έχει απομείνει βασικά από τον ελληνισμό, γιατί έχει ακροτεριαστεί ο ελληνισμός, έχει κοπεί ο Ανατολικός Βραχίωνας με τον Πόντο, με την Ιωνία, με την Ανατολική Τράκη, με την Κωνσταντινούπολη, με την Κύπρο μας. Είμαστε ακροτεριασμένοι εμείς. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να προχωρήσουμε ούτε γραμμή εδάφους. Ακούστε λοιπόν εδώ πέρα τον τουρκικό πολιτισμό. Ακόμα καταρχήν δεν έχουμε 60 χρόνια μετά ακριβή στοιχεία, δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Ξέρουμε ότι σίγουρα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 20 και 600 τραυματίες, ενώ έχουμε και 200 Ελληνίδες βιαστήσεις. Τώρα, πάμε στις υλικές καταστροφές. Και ειδικά για τους βιασμούς, συγγνώμη που σε διακόπτω Γιάννη, ναι. Ενώ υπάρχουν ντοκιμοντέρ και μελέτες στην Τουρκία για όλες τις καταστροφές, δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για τους βιασμούς. Έτσι ακριβώς. Έχεις απόλυτα δίκιο, Σπύρο μου. Δεν αναφέρουν ποτέ τους βιασμούς. Ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω στις υλικές καταστροφές. 1000 σπίτια και πλοχεία 4. 2.500 έπαθαν μεγάλες ζημιές. Κατεστράφησαν 4.500 καταστήματα. 27 φαρμακεία, 26 σχολεία, 12 ξενοδοχεία, 11 κλινικές, 5 πολιτιστικοί σύλλογοι, τα γραφεία τριών εφημερίδων, 110 ζαχαροπλαστεία, 21 εργοστάσια. Πάμε στις εκκλησίες, γιατί μας λένε ότι εμείς δεν σεβόμαστε τη θρησκεία τους. Και βλέπετε τα τζαμιά πώς αναστηλώνονται. 38 ιεροί ναοί πυρπολήθηκαν και άλλοι 35 ελαιλατήθηκαν. Δεν θα σας πω ότι τι κάνουν πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι γνωστά αυτά. Θα σας πω όμως για τα πτώματα στα νεκροταφεία τα δύο, το ένα ήταν στον Παλουκλή, που ανοίγαν τους τάφους και μαχαιρώναν τα πτώματα και πετάγαν τα οστά έξω. Είναι φοβερή δε η φωτογραφία του Πατριάρχη του Αθηναγόρα που τραβάει τα μαλλιά του. Σπάσαν τα πάντα. Μιλάμε πραγματικά για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία, θα πω δύο περιστατικά που πρέπει να τα ακούσουν. Και ίσως κάποια στιγμή κάνουμε μια συζήτηση για τον ελληνισμό της πόλης, πώς ξεκίνησε και πού έφτασε. Ήμουνα και προχθές με τη Χίρα και το παιδί του Νεοκλήτου Σαρή. Και θέλω να αφιερώσω την εκπομπή σε αυτούς. Δύο περιστατικά του πολιτισμού των Τούρκων, διότι εμείς είμαστε υποταπεί. Λοιπόν, το ένα έλαβε χώρα στο Γενής Εχείρης, 7 η ώρα. Εν μέση οδό, όλος αυτός ο όχλος τι έκανε, Ανδρέα και Σπύρο, κύριε Μαζαράκη και κύριε Δημητρίου. Περικύκλωσε ένα Ελληνόπουλο κοριτσάκι 6 ετών. Επαναλαμβάνω, 6 ετών. Το παρέδωσε σε έναν ημιπαράφωνα χαμάλι, που τον έλεγαν γορίλα, πάνω από 2 μέτρα, και εκείνος παρουσία χιλιάδων ατόμων το εβίασε επανειλημμένος, ενώ το πλήθος ούριαζε. Αυτά παθαίνουν οι Έλληνες. Σκότωσέ την τη σκύλα την Ελληνίδα. Το παιδάκι πέθανε από αιμορραγία και δεν ευρέθη ένας πολιτισμένος Τούρκος από τον όχλο να πάει να το σώσει. Ένα παράδειγμα. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε όλα. Για να ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας. Γιατί καλός Τούρκος, δεν τη λέω τη συνέχεια λόγω της θέσης μου. Το βάζετε εσείς ποια είναι η συνέχεια. Δεύτερο περιστατικό. Επιτίθενται μέσα σε ιερό ναό την ώρα που γίνεται ο Εσπερινός. Μόνος του αρχιδιάκονος. Προσπαθεί να του σταματήσει. Τον πιάνουν, τον περικυκλώνουν, τον δέρνουν. Προσπαθούν να του βγάλουν τα ράσα, αμήνεται. Κατεβαίνει η ηλικιωμένη μητέρα του. Την περικυκλώνουν. Δεν σέβονται το γύραστη, την ξυλοκοπούν μπροστά στα μάτια του γιού της, τον οποίο δένουν πιστάγορα σε μια καρέκλα που φέρνουν από την εκκλησία. Εκεί βάζουν ένα αλήτη να τον ξυρίσει χωρίς σαπουνάδα. Το μεταφέρουν δε κάτω από το καμπαναριό, του έκαναν περιτομή και τον άφησαν να πεθάνει από αιμορραγία. Αυτός είναι ο πολιτισμένος Τούρκος. Και να πάω και παραπάνω, γιατί είχαν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στους ιερείς μας. Δεν θα πω πόσοι πραγματικά δεινοπάθησαν και τους έβαζαν να φωνάζουν η Κύπρος είναι τουρκική. Ο επίσκοπος Παμφίλου Γεράσιμος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Ο μοναχός της Ιεράς Μονής Ορθόδοξης Πηγής, ο Χρυσάνθος Μαντάς, βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στην καιόμενη μονή, κάηκε ζωντανός. Ενώ ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γενάδιος παραφρόνησε από το ξύλο και ύστερα από λίγο πέθανε. Τρελάθηκε από το ξύλο. Το διανοείστε? Το διανοείστε αυτό? Κράτησε δε αυτό το όργιο καταστροφής και αίματος 7,5-8 ώρες. Στις 2 η ώρα μπήκαν με τάξη, σκαλοφορία
και στους δομικούς σειρμούς και επέτρεψαν κανονικά στις βάσεις εκκινήσεως, όπως λέμε εμείς στο στρατό. Την επομένη δε πήγε η αστυνομία και συνέλαβε κάποιους και είπε ότι το έκαναν κομμουνιστές, λέει. Μάλιστα, σύμφωνα με τα τουρκικά αρχεία, αυτά που έχουμε δει, και αυτά γιατί δεν ξέρουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα δούμε τα αρχεία, λένε ότι πιάσαν 3.150. Πόσους παρεπέμφθησαν, 17 κρατήθηκαν. Οι 9 ήταν μέλη της οργανώσεως, η Κύπρος είναι τουρκική. Παρεπέμφθησαν λοιπόν αυτοί σε δίκη και σας πληροφορώ ότι αθωώθηκαν όλοι. Μηδενός εξεγουμένου. Δεν θα πω για τις ζημίες που σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση ήταν 1 με 2 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες και οι Τούρκοι μετά από 2 χρόνια είπαν ότι το ποσό έφτανε περίπου στα 70 εκατομμύρια. Προσέξτε, από 1 με 2 δις. 1 με 2 δις. Δεν θα πούμε, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών καταρχήν είπε ότι 150 εκατομμύρια δολάρια είναι οι ζημίες που έπαθαν οι ναοί. Και τα 70 εκατομμύρια λίγες Τουρκίας που είπε το τουρκικό δημόσιο ήταν 25 εκατομμύρια. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Και υπάρχουν και γαλλικά βιβλία όπως το Φρανσουά Κρουζέ. Ένα φοβερό βιβλίο, το Le Conflit des Cypres, πρέπει να το ξέρει ο Σπύρος. Το δίτο μου. Ακριβώς. Έχει μεταφραστεί, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Ναι, ναι, το ξέρω. Εγώ το έχω στο πρωτότυπο. Λοιπόν, ένα καταπληκτικό βιβλίο, η σύγκρουση στην Κύπρο. Λοιπόν, και δεν ήταν μόνο στην Κωνσταντινούπολη, προσέξτε. Στην Σμύρνη, εβιάστη η σύζυγος ενός Έλληνα αντισταγματάρχη, κατεστράφει το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής που λειτουργούσε μέσα στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ για τους Έλληνες αξιωματικούς, ενώ ο ελληνικός στηρεός, γι' αυτό το λέω από προσωπική πείρα, γιατί εγώ έχω πάει μία φορά, δεύτερη δεν έχω πάει, στη Σμύρνη, αρκετά νεαρός, και βρήκα ανθρώπους εκεί δικούς μας και μου λέει ότι κάθε νύχτα τον λέγονταν, το πρωί εμείς τον καθαρίζαμε το θηρεό και κάθε νύχτα ο θηρεός λεγονόταν από τους Τούρκους. Τότε ήταν, έχω να πάω αρκετά χρόνια, τότε μιλάμε για 40 χρόνια. Το διανοείστε. Κάθε νύχτα το λέγονταν. Είναι φοβερό. Ενώ την 7η Σεπτεμβρίου μπήκανε μέσα στο εθνικό κήπο της Μήνης που ήταν η διεθνής έκθεση, έκαψαν το ελληνικό περίπτερο και ποδοπάτσαν την ελληνική σημαία. Αυτά έγιναν εντάχει. Έτσι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Τα έχει φωτογραφίσει μόνο ο Καλούμενος. Υπάρχουν 3 καταπληκτικά βιβλία που μου έχει δωρήσει εδώ ο Σύλλογος Κωνσταντινοπολιτών και από εκεί πήρα πάρα πολλά στοιχεία. Είναι φοβερά αυτά τα οποία έγιναν. Είναι φοβερά. Δηλαδή, δεν εγώ να προσθέσω ένα στοιχείο. Στο μικρασιατικό είχαμε 80.000 Τούρκους αιχμαλώτους. Σε διάρκεια των 400 και μαχών που δώσαμε και που ήταν όλες νικηφόρες. Οι Τούρκοι αυτοί όλοι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Βεβαίως. Κανείς δεν κακομεταχειρίστηκε εχμάλωτο. Εσιτίζοντο κανονικότατα και ήταν και πρόβλημα για τον ελληνικό λαό, το στρατό, η σύνθηση των Τούρκων εχμαλώτων. Φυσικά. Όταν έσπασε το μέτωπο, 60.000 Έλληνες στρατιώτες βρεθήκανε στα χέρια των Τούρκων. Από αυτούς, με την ανταλλαγή πληθυσμών, στην Ελλάδα γύρισαν 8.000. Οι υπόλοιποι 52.000 σφάγισαν ή εξοντώθηκαν από τον Κεμάλ. Ακριβώς. Αυτόν τον οποίο κάποιος πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Βεβαίως. Να μην τα ξεχνάμε, 8 χρόνια μετά την καταστροφή, προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης. Συγγενής του. Ο σφαγέας του μεξατικού ελληνισμού. Συγγενής του. Βέβαια. Άνθρωπος δικός του. Βέβαια. Μου κάνει εντύπωση πως κάθε προσφυγικός, συνοικισμός, πόλη, χωριό έχει και οδό για αυτόν τον άνθρωπο. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να κάνουμε μία ίσως εκπομπή για το μικρασιατικό.
διότι είναι οι σελίδες που όταν έγραφα το δίτομο, τις έγραφα με νεύρα και πόνο. Γιατί έχω ρίζες εγώ από εκεί. Και είναι εκπληκτικό το τι πέτυχαν οι Έλληνες διχασμένοι, στην αρχή η μία παράταξη και μετέπειτα η άλλη παράταξη. Διχασμένοι, ξαναλέω. Και αρκεί να διανοηθούμε τι θα πετυχαίναμε αν είμαστε αρμονιασμένοι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να σάψουμε αυτό που είπε ο ποιητής, τη διχόνοια, τη δολερή. Και πρέπει να είμαστε όλοι εθνική Ελλάδος. Και ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να θυμηθούμε μόνο ότι στην τελευταία μάχη, στο Εσκή Πολατλή, στην περίφημη πορεία προς το Σαγκάριο, μια εκπληκτική, ένα πραγματικά, όχι απλώς έπος, δεν υπάρχουν ελληνικά λόγια να περιγράψουν αυτό που έγινε. Όταν το έγραφα, πραγματικά σε λίγα να τριχιάσει. Ξέρετε πόσο απέχει το Εσκή Πολατλή από την Άγκυρα, όσο η Ελευσίνα από το κέντρο των Αθηνών. Εκεί έφτασαν οι Έλληνες. Εκεί έφτασαν. Μια Ελλάδα διχασμένη, που οι σύμμαχοί της την είχαν εγκαταλείψει, δεν της δίνανε ούτε όπλα ούτε χρήματα, και όμως έφτασε εκεί. Και είπε ο ίδιος ο Κεμάλ ότι αν συνεχιζόταν η επίθεση επί ένα τέταρτο, εγώ είχαν σπάσει οι γραμμές μας. Και είχε δώσει εντολή όποιος οπισθοχωρεί να εκτελείται. Εκεί φτάσαμε. Και δυστυχώς αυτό το άγνωστο έπος δεν διδάσκεται στα σχολεία, δεν διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές. Παλεύω χρόνια να μπει για να μάθουν πού φτάσαμε και χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε αυτές τις μάχες, τις φοβερές επί τρία και πλέον έτη, τις φοβερές μάχες και τις φοβερές σφαγές που κάνανε οι Τούρκοι. Και έρχονται και υπάρχουν καταπληκτικά βιβλία όπως του Παναγάκου, για αυτή η κρίσιμη δεκαετία 12-22, επιτελάχιστη στη Μικρά Ασία, εξαιρετικό, ή του κυρίου Σταματόπουλου που διάβασα τώρα για την καταστροφή του 22. Πολύ ωραία βιβλία που δεν είναι ημνολόγια, που δεν είναι αγιογραφίες, ούτε βεβαίως λίβελοι, που λένε τα πράγματα ως έχουν και αναγνωρίζουν και αποδίδουν τις ευθύνες, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Με μεγάλη προσοχή και μετά από έναν αιώνα δεν μπορούμε να κατηγορούμαστε ότι είμαστε φιλοβενιζελικοί ή αντιβενιζελικοί. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν. Εμείς λέμε τα πράγματα ως έχουν. Και αυτός ο διχασμός οδήγησε τους Έλληνες κοσμοπολίτες. Προσέξτε, όταν έγινε η καταστροφή ήταν 500,000 και σήμερα είναι λιγότεροι από 2.500. Πόσοι ήταν οι μουσουλμάνοι στη Θράκη? 80,000, και πάλευε να φτάσουν αριθμητικά οι Τούρκοι το 500,000. Πόσοι είναι σήμερα? Πάνω από 120,000. Και τολμά και μιλάει η Τουρκία για σεβασμό της συνθήκης της Λοζάνης. Και θα χαρώ πολύ να κάνουμε μια εκπομπή και να πάμε σημείο προς σημείο τη συνθήκη, και όχι μόνο αυτό, να πούμε και τι έγινε και στην Ήβρο και στην Τένεδο. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά. Δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχνάμε. Εδώ πιάνουμε ένα σημείο της ιστορίας της πόλης που αφορά όλους μας. Γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι η ιστορική κοιτίδα του ελληνισμού. Και όπως όλοι οι Βαλκανικοί λαοί έχουν την ιστορική τους κοιτίδα και την απελευθέρωσαν, οι Βούλγαροι δεν έχουν τη Σόφια, έχουν το Τίρνοβο. Το απελευθέρωσαν. Οι Σέρβοι το Βελιγράδι. Εμείς τι έχουμε? Την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα, το λέει και ένας Γάλλος συγγραφέας, είναι η μόνη χώρα που μετά τους Βαλκανικούς δεν την απελευθέρωσε. Και είπε ο Βενιζέλος τότε, είμαι ο μόνος Έλλην που αρνούμε να πάρω την Κωνσταντινούπολη το 18-19, μετά τη λήξη του Παγκοσμίου Πολέμου. Το είπε, το είναι καταγεγραμμένα αυτά. Λοιπόν, η πόλη είμαστε όλοι λίγο πολύ Κωνσταντινοπολίτες. Πρέπει να το θυμόμαστε. Και αυτά που έγιναν πριν από 60-70 ουσιαστικά χρόνια, από τα 55-65 χρόνια, κοντά με τα 70-67 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία. Γιατί να τα αποτελέσματα. Εδώ δεν διδασκόμαστε ιστορία. Εκεί μαθαίνουν τα παιδάκια, τα τουρκάκια από το δημοτικό, ότι ο Έλληνας είναι ο εχθρός, ο Έλληνας είναι το όργανο των ξένων, ο Έλληνας είναι αυτός που θέλει να αποσπάσει εδάφη από την Τουρκία, και βεβαίως μαθαίνουν για την περίφημη ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο. Όπου κάνουν ειρηνευτική επιχείρηση οι άνθρωποι, έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, όταν έτσι ονομάστηκε. Θα κάνουμε Επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας κουβέντα. Γιάννη μου, υπάρχει κάτι χειρότερο από όλα αυτά? Είναι τώρα 6 μήνες που κάθε μέρα ο Τούρκος αλωνίζει την Τουρκία και παντού βγάζει λόγους δεκάδικους για το Μικρασιατικό. Παντού διθυραμβεί
για τις 400 τόσες ήττες του τουρκικού στρατού, να μην προσθέσω των Βαλκανικών αγώνων και θριαμβολογεί για τη νίκη του Τιμία. Εδώ στην Ελλάδα, σε όλη τη διάρκεια του 22, είδα συμβουλή των Ελλήνων να κάνει μία συνεδρία για το Μικρασιατικό. Όχι για το ιστορικό του γεγονότος, αλλά για το γεγονός ότι σε όλο τον πλανήτη δεν υπάρχει χώρα της οποίας τα παιδιά φόρεσαν το χακί για 12 σχεδόν χρόνια. Άνθρωποι που στρατεύθηκαν 20 χρονών και γυρίσαν στα σπίτια τους 35 άριδες. Άνθρωποι που χάσαν όλα τα νιάτα τους μέσα σε ένα χαράκωμα με παρέα το θάνατο. Κάθε βράδυ μετριόμασταν, έλεγε ο νονός μου ο Κανάρης, πόσοι είμαστε, και εκείνο που λέγαμε αύριο το βράδυ να ξαναπούμε καληνύχτα και να είμαστε όλοι εδώ. Γιατί το επόμενο βράδυ λείπανε πάρα πολύ. Σε αυτή τη γενιά οι άθλιες πολιτείες δεν κάναν ούτε ένα μνημόσυνο, τιμώντας μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα κράτος, σε ένα λαό. Πώς να γίνει, Αντρέα μου, αυτό το πράγμα? Πώς να γίνει όταν τα κόμματα που βρίσκονται μέσα στη Βουλή με τα αφηγήματά τους τα πιάνουν όλα, για Βενιζέλο, για Βασιλιά, για τους κομμουνιστές, έχουν τη φωλιά τους λερωμένη με θέσεις, τάσεις εκείνων των χρόνων. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Βιβλία βγάζουνε που εκπροσωπούν από αυτούς τους χώρους και είναι ενδεικτικό κάποιος να δει τι βιβλία έχουν κυκλοφορήσει τώρα που έχουμε τα εκατοντάχρονα, για να καταλάβεις για ποιο λόγο δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Σπύρο, δεν με απασχολεί το πολιτικό του πράγματος. Για να γίνουμε στη Βουλή μια και τώρα. Σου λέω, το γράφω μεταξύ ομφαλού και γονάτων. Εκείνο το οποίο λέω είναι ένα ευχαριστώ σε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που έδωσε το αίμα της, θυσίασε τα νιάτα της και σου παρέδωσε τη χώρα που έχει σήμερα. Ποιος να το πει το ευχαριστώ, πες μου? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Πώς θα το πει το ευχαριστώ? Οι οπαδοί του Βενιζέλου που ρίχνουν την ευθύνη στους άλλους, οι βασιλικοί που ρίχνουν τις ευθύνη στους άλλους, γιατί εξακολουθούμε και έχουμε τα αφηγήματα το 2022, Σπύρο, με αυτές τις καταστάσεις. Σπύρο. Σέρνουμε δηλαδή τον εμφύλιο μέσα μας. Η γενιά του σήμερα, μακριά από όλους αυτούς, η γενιά του σήμερα, η πολιτική των 30, 40 και 50 ετών που γεννήθηκαν 40 και 50 χρόνια μετά τη σύμφορα. Αγαπητέ Γιάννη, αυτό είναι για μένα η μεγάλη ύβρις. Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό παλεύουμε να διατηρήσουμε αλόβητη την ιστορική μνήμη και πιστεύω θα μας δοθεί η ευκαιρία φέτος να πούμε αρκετά για την ιστορία, αρκετά για αυτή τη γενιά η οποία γιγάντωσε την Ελλάδα. Εγώ το λέω πάντα,
και ας προέρχομαι ίσως από την άλλη όχθη, δεν γιγάντωσε η Ελλάδα από κανέναν που πέπαινε τον μπαστούνάκι του και γύρναγε στην Ευρώπη. Μεγάλωσε η Ελλάδα με το αίμα του απλού οπλίτη, του αξιωματικού, του υπαξιωματικού που πήγε την Ελλάδα, που πήγε στα χέρια του, στους ώμους του και ξεκίνησε από τη Μελούνα και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Γιατί ακούω μεγάλωσε, γιγάντωσε και παραβλέπουμε τι είχαν γίνει πριν από το Θεοτόκι, τους εξοπλισμούς, όλα αυτά τα πάντα. Τα ξεχνάμε. Σε προσπάθεια... Και ξεχνάμε, ξεχνάμε τη σπονδυλική στήλη, τη θεωρία που είπε κάποιος περί σπονδυλικής στήλης. Ξέρετε, εμένα μου είπα να μην τα βάλω αυτά στο βιβλίο μου, στο δίτομο. Λέω, θα βάλω τα πάντα. Και θα σας πω κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Επειδή ασχολήθηκα πολύ με τα αρχεία, γιατί εμένα μου αρέσει να ψάχνω σε αρχεία και ως νομικός ότι λέω τεκμηριώνω, πηγαίνετε να δείτε τα πρακτικά, προκαλώ τον οποιοδήποτε, των συνεδριάσεων της Βουλής της περίοδου. Θα εκπλαγείτε. Και ξέρετε γιατί θα εκπλαγείτε? Γιατί θα διαβάσετε αυτολεξί τους λόγους του τότε πρωθυπουργού και όταν δείτε στους λόγους των πολιτικών της αντιπολιτεύσεως θα δείτε μια περίληψη. Αυτό λέγεται παραποίηση δημοσίου εγγράφου. Τρελάστηκα όταν το είδα. Ο τάδε βουλευτής Λακωνίας, μάλλον και το όνομά του δεν έχει σημασία, είπε αυτό. Ο βουλευτής Αχιοηλίδος είπε εκείνο. Ο πρωθυπουργός κύριος τάδε απαντά. Ολόκληρη αυτολεξή απάντηση. Και δεν υπάρχει ο λόγος των αντιπάλων. Αυτό είναι η ιστορία μας. Και έπρεπε να μάθει τα μεγεθυντικό φακό για να τα βλέπω. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Και να σα πω και πιο τραγικά πράγματα, γιατί αυτά είναι τα δικά μας λάθη. Η Ελλάδα είναι το μοναδικό βαλκανικό κράτος, δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζει ο Σπύρος, γιατί είναι πολύ σπάνιο αυτό, που έχει δύο εκθέσεις περί βαλκανικών πολέμων. Το ξέρετε αυτό? Υπάρχει η πρώτη έκθεση του 1932, επί της τότε κυβερνήσεως, που προσπαθεί να μας αποδείξει ανυπόστατα πράγματα περί τηλεγράφημάτων που έχει περάσει και στα σχολικά βιβλία. Και άλλες θεωρίες, και επειδή όταν βγήκε ζούσαν οι πρωταγωνιστές, έγινε σάλος, διετάχθη ΕΔΕ, βρήκα το διατακτικό της ΕΔΕ με την υπογραφή του τότε υπουργού στρατικών και του αρχηγού ΓΕΣ, Παπάγου, έρευνα και μετά πήγανε σημείο προς σημείο και βρήκαν όλα τα έγγραφα, τα τηλεγραφήματα και βγάλαμε δεύτερη έκθεση το 40. Και επειδή έχω την ιδιότητα του νομικού, κάθισα να τσεκάρω έγγραφο προς έγγραφο ποια από τις δύο εκθέσεις είναι σωστή. Και η σωστή είναι η δεύτερη. Και όμως εδώ λέμε τον διέταξε να πάει προς τη Θεσσαλονίκη. Ψέμα. Και προκαλώ όλους να καθίσουν, γιατί κάθισα 6 μήνες εγώ στα αρχεία για να το δω. Είναι ψέμα. Μπερδεύουν τη διεύθυνση με την κατεύθυνση. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα στην στρατιωτική ορολογία. Και ποτέ δεν τον διέταξε. Έδωσε το τηλεγράφημα όταν είχε μπει ο αρχιστράτηγος στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό λέω ότι όλη η Βόρειος Ελλάδα απελευθερώθηκε με το αίμα των παιδιών που πολεμούσαν, των Νοτιολαθητών και των Θεσσαλών και των Κρητικών. Και επειδή έμαθε ότι μπήκε, ζήτησε 2 φορές να ανακληθεί το τηλεγράφημα, εξού και δεν φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Και το ζητάει 1 φορά από το τηλεγραφείο και τη δεύτερη από τον υπασπιστή του Γεωργίου τον Φραγκούδη. Αλλά το είχε μάθει ο Κωνσταντίνος και γράφει ποιος. Ο Πάγκαλος, ο αντιμοναρχικός, βάζει ο Κωνσταντίνος στην οργή, όχι τη δική του, ολόκληρου του επιτελείου. Και το απαντά, κύριε Πρόεδρε, προς το Βενιζέλο. Ο πόλεμος δεν διεξάγεται από τα Σαθήνας. Είμαι στο μέτωπο και έχω πλήρη επίγνωση των γεγονότων. Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Δεν είναι, έχω πει εγώ, την έχει γράψει ο βουλευτής της ερευνήσεως πολύ πριν από μένα, την έχουν γράψει άλλοι, το έχει πει, τα έχει γράψει ο Παναγάκος, τα έχουν γράψει άλλοι. Και όμως κάποιος, επειδή είναι κριτικής καταγωγής και ζει ακόμα και ήταν διευθυντής της ΔΙΣ, πήρε την πλαστογραφημένη έκθεση του 32 και την επανέφερε ως επίσημη. Και όταν του το είπα, αυτό είναι έγκλημα που κάνετε. Μα είμαι κριτικός, τι με ενδιαφέρει? Η ιστορία είναι ιστορία. Πριν από χρόνια λες το διευθυντή. Πριν από χρόνια. Και φαντάζομαι ξέρεις σε ποιον αναφέρω. Ξέρω γιατί δεν θέλω λες, να πω το όνομά του. Δεν θέλω. Το έχω πει και δημόσια και ας τολμήσει να με διαψεύσει. Υπάρχει η επίσημη έκθεση του 40 που είναι ακριβώς στοιχείο. Έχει, όχι για κανένα λόγο, γιατί το είδα με τα μάτια μου και κάθισα 6 μήνες να ελέγχω έγγραφο προς έγγραφο την ημερομηνία, την ώρα αποστολής. Γιατί οι πρώτοι του 32, βενιζελικότεροι του Βενιζέλου, παραποίησαν τις ώρες αποστολής των τηλεγραφημάτων για να πούν ότι έφτασε το τηλεγράφημα πριν πει ο Κωνσταντίνος στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για αλητίες που μικραίνουν τον ίδιο τον Βενιζέλο. Και πιστεύω ότι αν ο Βενιζέλος
Τα ήξερε, θέλω να πιστεύω δεν τα ήξερε, δεν θα τα ενέκαινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά από έναν αιώνα δεν μπορούμε να είμαστε η μοναδική χώρα που έχει δύο προστατευμένες εκθέσεις. Και μπήκε και στα σχολικά βιβλία αυτό το άθλιο ψέμα. Γιατί γίνεται. Άμα έρθουμε στη Μικρασία, στη Μικρασία, Σπύρο μου, εκεί να δεις για αξιωματικούς οι οποίοι εγκατέλειψαν 8 φορές τη θέση τους. Δεν τα λέει ο Παπαφλογάτος. Τα λένε οι επίσημες εκθέσεις. Τα έγραφε ο Φράγκου που τον παρακαλούσε, τον έβλεπε από πάνω και του έλεγε: έλα να με βοηθήσεις. Αλλά ήταν ο σκοπός του, όχι η δηλία, να πάει στην παραλία να κάνει το κίνημα. Γιατί είχαν ταυτίσει το καλό της πατρίδος με το καλό της παρατάξεως. Αν ερχόταν η παράταξή τους, θα ήταν καλό για την Ελλάδα. Ισχύει ακόμα αυτό. Διχασμός. Ισχύει ακόμα αυτό. Είναι έτοιμο να ταυτίσουμε την παράταξη με την πατρίδα. Η πατρίδα είναι κάτι πολύ ανώτερο. Πολύ μεγαλύτερο από την παράταξη. Η παράταξη είναι εφήμερη. Όλοι έχουν κάνει καλό και κακό. Δεν υπάρχει παράταξη που να έχει κάνει εγκλήματα. Εντάξει, μία πιστεύω ότι είναι το κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας, όπως είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουν κάνει καλό και κακό. Εγώ ας το πω έτσι γενικά. Όχι να ταυτίζουμε την παράταξη. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος άφησε 8 φορές τη θέση του και συμπτωματικά ήταν ο τομέας ευθύνης του που εξεδηλώθη η τουρκική επίθεση έναν αιώνα από σήμερα. Το σημείο επαφής της πρώτης με την τετάρτη μεραρχία. Να τα ψάξουν αυτά. Εγώ τα έψαξα, φάγα 10 χρόνια από τη ζωή μου στα σωτικά αρχεία. Και γιατί εξεδηλώθηκε η επίθεση. Τι φρόνημα είχαν οι ιδεολογίες που είπαν πετάξτε τα όπλα και φύγετε. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Έχει ξαναγίνει αυτό. Τα μεταγενέστερα. Έχουμε στην Κύπρο τέτοια περιστατικά. Ακριβώς. Εκτεταμένα. Ακριβώς. Που πετάχτηκαν το όπλα και φύγαν γιατί μπέρδευαν τα ιδεολογήματα και τις στάσεις με το να υπερασπίσει την πατρίδα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Τα έχουμε ξαναδεί. Εγώ τόλμησα και τα έγραψα στο Δίτομο και δεν έχει ως τώρα βρεθεί από το 14 που κυκλοφορεί ένας άνθρωπος να με διαψεύσει. Γιατί είναι τα επίσημα έγγραφα. Δεν έβγαλε τίποτα από το μυαλό μου. Για ξέρουμε την ιστορία μας. Αυτό είναι το δυστύχημα. Φροντίζουμε να μην την ξέρουμε. Και έτσι χάσαμε την Μικρασία. Φροντίζουν να μην την ξέρουν. Ναι, ακριβώς. Έτσι έγιναν αυτά στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Το ξέρετε ότι το 1964 απελάθησαν 12.000 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και άλλες 60.000 με τουρκικό. Πώς φτάσαμε να έχουμε 2.500 από μισό εκατομμύριο Έλληνες. Και αυτοί οι άνθρωποι άφησαν πίσω τους 100 επιχειρήσεις. Τα ξεχνάμε αυτά. Και είχαμε και διώξεις το 1974 που δεν είναι ιδιαίτερος γνωστές και στην Ήμβρα και στην Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Σε αυτούς που είχαν απομείνει το 1974. Το 1967 δεν ξαναφέραν οι Τούρκοι το νόμο 903 που έβαλε πρόσθετο φόβο 5% επιτεμειωτικών ιδρυμάτων που αντικατέστησε τον Βακίφ του 49. Έκτοτε δε οι μειονότητες δεν επιτρεπόταν να έχουν κοινοτική περιουσία. Πότε έκλεισε η θεολογική σχολή της Χάρκης, Σπύρο μου, το 71. Να, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι όλοι έχουν ευθύνες. Έκλεισε το 71 διότι υποτίθεται ότι η λειτουργία της έθεσε κίνδυνο τον κεμαλικό χαρακτήρα του κράτους. Επίσης το 71, χωρίς καμία αντίδραση από την Ελλάδα, υπεχρέωσαν τους Έλληνες μαθητές να αρχίσουν τα μαθήματά τους ορκιζόμενοι στην τουρκική εθνότητα και να τα τελειώνουν με την γνωστή ρίση του Κεμάλ. Είμαι ευτυχής που γεννήθηκα Τούρκος. Τα ξεχνάμε αυτά. Βέβαια. Να ξεχνάμε τι έγινε το 1974 μετά με την εισβολή και τι πέρασαν οι Ήμβροι, οι Τενέδοι και οι Κωνσταντινοπολίτες. Ξεχνάμε ότι το 1978 το νοσοκομείο του Μπαλουκλή εστερήθη των δωρεών του και το 1985 αυτό το θυμάμαι ως παιδί. Κατεδαφή στο ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Μακρυχωρίου δήθεν επειδή θα περνούσε δημόσιο οδός. Ή το 1987 που πάλι λελάτσαν ξενικούς τάφους. Ή το 91 που είχαμε μοδιστικές επιθέσεις και ήμουν ένα μεγάλο παιδί, ήμουν πλέον 18 ετών και πήγανε πάλι και σύλλησαν τα ορθόδοξα νεκροταφεία της Κωνσταντινούπολης. Είδατε να γίνεται τίποτα? Βλέπετε εδώ πως είναι τα Οθωμανικά νεκροταφεία? Και εκείνη τη χρονιά που γίνονται αυτά δόθηκε και η περίφημη συνέντευξη του Παπαδόπουλου στη Μιλιέτ το 71, ναι, έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Που είπε διάφορα ευτράπελα εκεί. Να τα θυμόμαστε όλα. Εγώ δεν κάνω ούτε λίβελ ούτε γεωγραφία. Μιλάμε τα γεγονότα. Αρέσει ή δεν αρέσει, γιατί ο καθένας μας σπίγουμε την ιδεολογία του, έτσι. Όταν γράφουμε ιστορία, πρέπει να ξεχνάμε την ιδεολογία μας. Να βλέπουμε τα γεγονότα όσο έχουν και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο και του Θεού το Θεό. Και επειδή ξέρω πως πονάς για την Κύπρο, όταν εγώ πήγα στην κατεχόμενη Κύπρο, μου φώναξαν και μου έδειξαν πάνω στον Άγιο Ιλαρίο να πού ήταν η θέση μας και πού ήταν η απόβαση από κάτω. Και μου λέει ένας Κύπριος, τον έχω σαν αδελφό μου, εδώ ήμασταν Γιάννη και τους βλέπαμε. Και η εντολή από την Αθήνα ήταν γίνεται άσκηση.
Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γίνεται άσκηση. Γίνεται άσκηση, ξαναλέω, τρίτη φορά. Και όπως όσοι ασχολούμαστε με τα στρατικά ξέρουμε, μια απόβαση επιτυχάνει ή αποτυγχάνει στις λίγες ώρες, στις πρώτες ώρες. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι από το 3% όταν φτάσανε στο 37-38% δεν υπήρξε ευθύνη, διότι η Κύπρος έχει το μακράν. Ένα πράγμα που δεν είναι ιδιαίτερος γνωστό, αλλά διέρευση από ανθρώπους, από έναν αξιωματικό που το έβαλα σε ένα βιβλίο, το οποίο δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες εδώ τις δικές μας, ήταν ότι τα ελικόπτερα με τα οποία έκαναν την απόβαση οι Τούρκοι ήταν τα ίδια που είχαμε παραγγείλει και εμείς, αλλά τα δικά μας είχαν μείνει στα κουτιά που λένε, διότι οι αντιχουτικοί, οι δικοί μας που διαμαρτύρονταν για τα όπλα που δίνανε οι Αμερικανοί στην Ελλάδα. και το τραγικό σπίγμα είναι άλλο, το οποίο επί πάλι δεν ξέρουμε ιστορία και πάλι διχαζόμαστε, ότι βάλανε μπάργκο οι Αμερικάνοι γιατί χρησιμοποιήθηκε νατοϊκό υλικό για να γίνει η απόβαση στην Κύπρο, νατοϊκό που απαγορευόταν, παρόλη τη λυσαλαία αντίδραση του Κίσιγκερ, τη λυσαλαία αντίδραση που πήγε να περάσει νόμο αυτό το παράθυρο και δεν του βγήκε, απέτυχε στο Κογκρέσο. Θα γράφω τώρα στην καινούργια έκθεση του βιβλίου μου για την υψηλή στρατηγική Ελλάδας-Τουρκίας και μεγάλων δυνάμεων. Και βρήκα και τους σχετικούς νόμους και εξελέγει ο Κάρτερ υποσχόμενος ότι θα λύσει το Κυπριακό και είδε το εμπάργκο και τον μαυρίσανε οι Ελληνοαμερικανοί και βγήκε ο Ρέγκαν και λέω πώς δεν πρέπει να ταυτιζόμαστε και να... εδώ τα θυμάστε Βαϊντενόπουλος, τα θυμάστε Κάρτερ, Ρέγκαν και τι έγινε, ακόμα το Κυπριακό είναι άλυτο. Μάλιστα. Στη γραμμή μας έχουμε τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Νέαρχο, τον Περικλή. Περικλή μου. Ανδρέα, και καλησπέρα στους αγαπητούς φίλους. Καλησπέρα κύριε πρέσβη, καθέδη μου. Τι κάνετε, το ίδιο κύριε καθήτα. Σπύρο, λοιπόν, τι γίνεται. Περικλή μου, τα σέβη μου. Λέμε αλήθειες, κύριε Νέαρχο, εμείς λέμε αλήθειες. Ναι, χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς φόβο και πάθος. Χωρίς φανατισμούς και χωρίς... Γίνεται. Να ορθοτομούμε το λόγο της αλήθειας, όπως λέγεται. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι χρειάζεται σε αυτά τα θέματα η προσέγγιση μας να είναι αντικειμενική και να βασίζεται σε στοιχεία. Γιατί πράγματι το να διονύζουμε μία λανθασμένη εκδοχή της ιστορίας και των γεγονότων δεν προσφέρει στην εθνική μας υπόθεση. Πάνω στην αλήθεια πρέπει να στηριζόμαστε και αυτό πρέπει να γίνεται. Το ερώτημά μας, ναι, Περικλή μου, είναι τη στιγμή που στην Τουρκία κάθε μέρα ο Νταγίπ βγάζει ένα καινούριο δημοσθένιο λόγο εναντίον της Ελλάδας, εμείς ολόκληρη χρονιά δεν κάναμε μία συνεδρία στη Βουλή, μια συνεδρία μνημόσυνο για μια γενιά Ελλήνων που τριπλασίασε τη χώρα και που χάρισε τα νιάτα της στην πατρίδα. Άκουσα την παρατήρησή σας, η παρατήρησή σου Ανδρέα, και είναι πάρα πολύ σωστή, γιατί δεν έχει σημασία εάν ας που δεν κατέληξε σε νίκη τελικά, όχι εξαιτίας των αυτόν που πολέμησε στη Μικρασία, το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό, εξαιτίας λαθών άλλων, αυτών που ήταν στην ηγεσία και αυτών που έπρεπε να προνοήσουν και δεν προνόησαν και που έπρεπε να εφαρμόσουν μια υψηλή στρατηγική και δεν εφάρμοσαν. Άσχετα λοιπόν από το αποτέλεσμα, οι άνθρωποι αυτοί αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν και είναι απαράδεκτο η πολιτεία να μην απονέμει τις δέουσες τιμές σε αυτούς τους ανθρώπους και σε αυτή τη γενιά που πράγματι θυσιάστηκε, αγωνίστηκε και θυσιάστηκε. Άρα είναι μεγάλη παράληψη και βεβαίως δεν μας εκπλήττει από μια άποψη, γνωρίζοντας τη συμπεριφορά αυτού του πολιτικού κατεστημένου, που και για σημερινά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται, πόση αδράνεια επιδεικνύει, πόση απραξία επιδεικνύει και υποθηκεύοντας τεράστια συμφέροντα του ελληνισμού. Τώρα για τον Ερντογάν, ο οποίος γυρίζει και συνέχεια κλιμακώνει,
Βεβαίως, και το γεγονός ότι ζυμώνει τον τουρκικό λαό και τον προετοιμάζει για μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, γιατί γίνεται αιχμάλωτος μιας καταστάσεως και βεβαίως δεν διαπράττει λάθος από πλευράς του, εφαρμόζει μια πολιτική. Πολλές φορές γίνονται συγκρίσεις με το παρελθόν. Οι συγκρίσεις δεν είναι πάντα σωστές, γιατί η σημερινή Τουρκία έχει αλλάξει πολύ σε σχέση με την Τουρκία του 80, του 70, του 60 ή του 50. Άρα πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά. Υπάρχει μια στρατηγική φιλοδοξία εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία δεν είναι δυστυχώς μόνο υπόθεση του Ερντογάν, όπως πολλοί οι αναλυτές το έχουν παρατηρήσει επανειλημμένα. Δυστυχώς είναι επιδίωξη και όλου του πολιτικού συστήματος. Άρα εμείς θα πρέπει να παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτά τα οποία λέγονται και γίνονται, και θα πρέπει τα μέτρα μας αυτά να είναι κατά πρώτο λόγο να δούμε στρατιωτική ισορροπία, αλλά και όχι μόνο. Το γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται από την Τουρκία είναι και πόλεμος υβριδικός, που εκδηλώνεται με τις γνωστές μορφές, όπως είδαμε με την παράνομη μετανάστευση. Το γεγονός ότι εγκαθίστανται μουσουλμανικοί πληθυσμοί ανεξέλεκτα στη χώρα και όλο ελέγχουμε τα σύνορα και όλο είναι διάτρητα, βλέπουμε τι γίνεται ακόμα στον Εύρο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Γιατί όταν εμείς έχουμε ένα πρόβλημα εθνικής ασφάλειας και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με χαλαρότητα, με υποτίμηση των κινδύνων και νομίζοντας ότι ναι, θα μας μαλώσει η κυρία Γιόχανσον ή ο κύριος Σχοινάς. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, και θυμηθείτε ότι όταν χρειάστηκε να ελέγξουμε τα πράγματα στον Εύρο, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να κάνει κάτι που δεν έκανε προηγουμένως και δεν κάνει τώρα. Υποχρεώθηκε να αναστείλει για μια χρονική περίοδο τις ευρωπαϊκές οδηγίες που λένε μην αποθείτε στα σύνορα, αφήστε ανοίχτα σύνορα. Ενώ τώρα νομίζουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα σύνορα χωρίς να παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Η Ελλάδα δεν είναι σε μια κανονική κατάσταση όπως είναι σε οποιαδήποτε χώρα. Αν και με όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη θα αναρωτιόμαστε πια τι είναι η κανονική χώρα. Λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματά της είναι ότι έθεσε οριστικά τέλος στον πόλεμο στην Ευρώπη. Και βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Επανήλθε ο πόλεμος και στην Ευρώπη και υπάρχουν κίνδυνοι για περαιτέρω κλιμάκωση. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η αμυντική θωράκιση, και εκεί θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα 4 τομείς τους οποίους έχει ακόμη πλεονέκτημα η τουρκική πλευρά, και συγκεκριμένα αναφέρω είναι στο θέμα των αυτοκατευθυνωμένων αεροσκαφών, είναι το θέμα των βαλιστικών πυράβλων, είναι το θέμα των συγχρόνων πυρομαχικών και είναι το θέμα του ηλεκτρονικού πολέμου. Λοιπόν, σε αυτούς τους τομείς υπάρχει ακόμα ένα τουρκικό πλεονέκτημα και θα πρέπει εγκαίρως η ελληνική πλευρά να επιδείξει προσοχή, και είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση να ενισχύσουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Εγκαταλείψαμε τη Ραστόνη που είχε επικρατήσει στην Ελλάδα για 15 χρόνια σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Καιρός είναι να, όχι μόνο να διατηρήσουμε την πολιτική αυτή των εξοπλισμών, γιατί δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη η ελληνική πανοπλία, όπως ανέφερα για παράδειγμα τους 4 τομείς, αλλά επιπλέον να δώσουμε προτεραιότητα, να καταστήσουμε εθνική προτεραιότητα και την ελληνική εθνική βιομηχανία. Γιατί χωρίς βιομηχανία αμυντική, τουλάχιστον για ορισμένα βασικά τα οποία μπορούμε να κάνουμε, και μπορούμε να κάνουμε και συμπαραγωγές, να ξεκινήσουμε και από συμπαραγωγές, είναι απαραίτητο για να μπορούμε να έχουμε ετοιμότητα. Αλλά επιπλέον
δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ετοιμότητα, χρειαζόμαστε ετοιμότητα και σε άλλους τομείς, στην ενεργειακή πολιτική, στην οικονομική γενικότερα πολιτική και στην πολιτική εσωτερικής ασφάλειας, όπως επίσης την εθνική συνοχή και το φρόνημα. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία είναι εν δυνάμει εμπόλεμη χωρίς να περιφρουρήσεις και να ενισχύσεις το φρόνημα του λαού. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά τα οποία είναι απαραίτητο να γίνουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή κατάσταση. Αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, ένα πράγμα πρέπει να προσθέσουμε σε όλα αυτά, ότι πρέπει να κλείσουμε τη φραγή δράσης. Τα οπλικά μας συστήματα, όλα ό,τι αγοράζουμε από το 1974 και μετά τον Κυπριακό, έτσι, έχουν φραγή δράσης. Η τελευταία αεροπορική επίθεση που κάναμε ήταν στις 22 Ιουλίου του 1974. Τα δύο F5 τα δικά μας με τα δύο F102 των Τούρκων. Και τα αποτελέσματα, το πώς αντιμετωπίστηκε ο Σκαμπαρδόνης και ο Δινόπουλος, οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας, είναι γνωστά. Άρα λοιπόν, τα όπλα αυτά που θα πάρουμε πρέπει να άρουμε τη φραγή δράσης. Πρέπει να δράσουν τα όπλα. Μα βεβαίως στην αρχή νόμισε ότι εννοείται όχι απλώς την έλλειψη πολιτικής πολίτης. Το λέω γιατί πολίτης, δεν το εννοεί κανένας αλλά αυτό. Ότι και υπερατλαντικά υπάρχουν έλεγχοι με βάση κωδικούς και τα λοιπά. Όχι, δεν λέω τους κωδικούς. Λέω ότι την πρόθεση δική μας να τα χρησιμοποιήσουμε. Συμφωνώ απολύτως ότι εάν δεν υπάρχει βούληση, το 1974 είναι το καλύτερο παράδειγμα. Βέβαια. Το 1974 η Ελλάδα είχε αεροναυτική υπεροχή. Βέβαια. Είναι σαφέστατη η αεροπορία που δεν την είχε προηγουμένως. Όχι. Γιατί προηγουμένως και ακόμα και όταν έστειλε το 64 τη μεραρχία ο Γεώργιος Παπανδρέου, δεν είχε μειονέκτημα στην αεροπορία. Ήμασταν αριθμητικά ισχυροί. Ναι, υπήρχε πρόβλημα να μας κάνουν αποκλεισμό αεροναυτικό. Ενώ το 1974, μετά από το χαστούκι που έφαγε η Χούντα με το τελεσίγραφο που έστειλα για την απόθεση της μεραρχίας, έκανα μια πολιτική με τη Γαλλία, αρχίζοντας με τη Γαλλία, εθνικούς εξοπλισμούς, δηλαδή όχι μόνο αμερικανική βοήθεια, και μέχρι το 1974 η Ελλάδα κατόρθωσε να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα αεροναυτική υπεροπλία. Και τι έγινε, αγαπητέ μου πρέσβη, γύρισαν πίσω όλα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει στο τιμόνι η σωστή ηγεσία για να χρησιμοποιήσει το πλεονέκτημα και χειραγωγείται από τον τελευταίο υπάλληλο της CIA, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αξιοποιήθηκε, όπως δεν αξιοποιήθηκε όχι μόνο από τη Χούντα. Να τα λέμε και αυτά, αφού είπαμε ότι να λέμε όλη την αλήθεια, δεν αξιοποιήθηκε και από την κυβέρνηση Καραμαλή. Βεβαίως. Που διαδέχθηκε τη Χούντα μετά. Αντίθετα, συνεχίστηκε η ίδια πολιτική, γιατί προηγουμένως ποιο ήταν το δίλημα. Φοβόντουσαν ότι θα την αφή το ΝΑΤΟ, η νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, μέσα από μια αναπόφευκτη σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκία στην περίπτωση που γινόταν η τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Θεωρείται ότι αναποφεύκτως η Ελλάδα θα αντιδρούσε. Όταν έγινε με τη Χούντα όμως, τι έγινε. Κατάφεραν, έλυσαν την εξίσωση, συγκρατώντας την Ελλάδα, δένοντας τα χέρια της Ελλάδος και αφήνοντας την ελεύθερη ή την Τουρκία να δράσει. Και μάλιστα, αυτό είναι το περίεργο και το τραγικό, βάζοντας και τη Χούντα να συνενέσει και να αφήσει αντουφέκιστους τους Τούρκους να βγουν στην Κερίνια, γιατί τους κοροϊδεύσαν ότι δήθεν, τι λέει, τη λύση τη γνωρίζουμε. Λέει κύριε Πρωθυπουργέ, λέει στον Αβρουτσόπουλο στη σύσκεψη τη στρατιωτική ο Ιωαννίδης, τη λύση τη ξέρουμε. Θα βγουν, θα μπουν στην Κερίνια, θα συνενωθούν με το θύλακα το τουρκικό και εκεί θα σταματήσουν. Γιατί το σκοροϊδεύσα με βάση το σχέδιο Άτσεσον. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο Άτσεσον. Δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο Άτσεσον. Έχω πολύ λαθασμένη αντίληψη για το σχέδιο Άτσεσον. Με αυτό κοροϊδεύσα τη Χούντα και τη είπαν ότι εφαρμόσαμε το σχέδιο Άτσεσον. Και με βάση αυτό θα πρέπει να πάρουν ένα κομμάτι και οι Τούρκοι. Έτσι πίστηκε όχι μόνο ο Ιωαννίδης, αλλά και όλη η στρατιωτική ηγεσία να αφήσουν τους Τούρκους να βγουν αμαχητοί στην Κερίνια. Λοιπόν, είναι ένα δίδαγμα ότι πράγματι δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο τα όπλα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε όμως,
αλλά πρέπει να έχουμε και βούληση και υψηλή στρατηγική και αποφασιστικότητα, γιατί διαφορετικά δεν. Και να μην πετάμε και τα όπλα όπως είχαμε τέτοια περιστατικά εμείς. Αυτά που πρέπει να υπερασπίσουμε. Και να μην έχουμε και περιστατικά όπως είχαμε στην Κύπρο που πετάξαν τα όπλα κάποιοι δικοί μας Περικλή. Μιλάω ως Κύπροι. Πετάξανε τα όπλα, πότε έτσι. Τα πετάξανε, Σπύρο? Τα πετάξανε όταν είδαν ότι ήταν όλα προδομένα. Ναι, και τι. Η ωραία όταν είδανε αυτή. Ότι ήταν όλα προδομένα, τότε πετάξανε τα όπλα. Είδανε και τα ξέρουμε, δηλαδή παράδειγμα για την Αμόχωστο. Είναι δυνατό δηλαδή να αφήσεις αφύλακτη πόλη? Γιατί είχαμε και παλικάρια δικό μας Κύπρους που πολεμήσανε μέχρι θανάτου. Βλέπουμε αλλού πάνε να καταλάβουν τις πόλεις και βλέπουμε τι γίνεται. Εδώ δεν υπήρχε κανένα σχέδιο για να κρατηθεί η πόλη, για να υπάρξει άμυνα. Άρα δεν μπορούμε να επιρρύπτουμε ευθύνες στους απλούς φαντάρους, οι οποίοι όταν είδαν ότι ήταν όλα προδομένα και ήταν τότε επικράτηση αυτό που λένε ο σώζον εαυτό σωθήτω. Αυτό όμως είναι ευθύνη της ηγεσίας που έπρεπε να εμπνεύσει, γιατί είδαμε ότι εκεί που υπήρχε κατάλληλη ηγεσία και καθοδήγηση, πολέμησα σαν λιοντάρια. Βέβαια. Περικλή μου, Περικλή μου, ναι. Αυτές οι ηγεσίες κοσμούν με το όνομά τους 40 πλατείες μεγάλων ελληνικών πόλεων. Το όνομά τους το έχουν απλωμένο σε καμιά 40 λεωφόρους σε όλη την Ελλάδα. Αγάλματα έχουνε και θεωρούνται εθνοσωτήρες. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτές οι ηγεσίες. Να κλείσω με τον φίλο τον κύριο Παπά Φλωράτο. Γέννη μου. Δεν ήθελα να διακόψω, ένα απολαυστικός πάντα ο κύριος Πρέσβης και μαθαίνουμε από αυτόν. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Μαζαράκη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση για την ονοματοδοσία οδών, πλατιών, λιμνών και εθναρχών. Και εθναρχών. Αεροδρομίων. Και δεν συμμαζεύεται. Και δεν συμμαζεύεται. Είναι, πραγματικά είναι θλιβερό όταν κανείς διαβάζει την ιστορία. Και δεν είμαι ο μόνος, έτσι, και ο Σπύρος ξέρω ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του στο διάβασμα της ιστορίας. Η ιστορία είναι ένα πέλαγος. Έτσι, και ήρθε η ώρα, νομίζω, μετά από τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, να απαλλαγούμε από συμπλέγματα, να δούμε τα πράγματα ως έχουν. Λέω πάντα, μεγάλη πολιτική, μεγάλα λάθη. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι μια τέτοια νύχτα ξεκινούσε το δράμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολεως. Ότι τέτοιες μέρες πήγαινε σαν πρόβατο επισφαγή ο ελληνισμός της Ιωνίας. Ότι μια νύχτα σαν για απόψε, κάπου στην Κύπρο, κάποιοι αποβίβαζαν ανενόχλητα δολοφόνους. Ακριβώς. Και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, γι' αυτό πρέπει να έχει γρήγορο ο ελληνικός λαός, πέρα και πάνω από κόμματα, χωρίς ακρότητες, χωρίς φανατισμούς, πρέπει να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας διχάζουν. Μακάρι. Και να είμαστε γρήγοροι, γιατί ο εχθρός είναι απέναντι, είναι εκεί, ήταν, είναι και θα είναι. Τους συγγενείς σου λέει και τους συγγενείς σου δεν τους διαλέγεις, ούτε δυστυχώς τους γείτονες σου διαλέγεις. Άρα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, να μάθουμε την ιστορία μας και χαίρομαι που υπάρχουν και τις εκπομπές που βοηθούν στην κατανόηση της ιστορίας. Και οφείλω να ευχαριστώ και δημόσια τον κύριο Σπύρο, τον φίλο του Σπύρο, τον Δημητρή, που με έφερε σε επαφή με εσάς και μπορούμε και λέμε αλήθεια. Πονάνε ίσως, δυσαρεστούν πολλούς, αλλά η αλήθεια δεν χάνει την ομορφιά της ποτέ. Μια ανωτελεία. Υπερευχαριστώ τον Γιάννη τον Παπαφλωράτο, τον Περικλή τον Νεάρχου, τον κύριο Πρέσβη, τον Σπύρο τον Δημητρίου και βεβαίως τον Αθανάσιο Αθανασόπουλο που ήταν απόψε το βράδυ μαζί μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.